Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους κοροχοπηδίνο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπα στα αναχώρια. Πάμε να περάσουμε την μπάλα κάτω από πόδια της μελαγχολίας. Πάμε να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα. Αυτά που λέτε. Έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα. Θα ανοίξουμε γραμμούλες. Να δούμε τι, πώς. Άλλη μία βραδιά απογοητευτική. Άλλη μια βραδιά γκέλας, άλλη μια βραδιά με ένα αποτέλεσμα που μας γέμισε στενοχώρια. Ας βάλω επικεφαλίδα. Επικεφαλίδα θέλω να βάλω. Μπορώ να βάλω εγώ? Θέλω να βάλω, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η επικεφαλίδα. Όμως εγώ εδώ, ακόμα εγώ εδώ πιστά. Όταν δεν είσαι καλά, σ' αγαπάω πιο πολύ. Όταν είσαι σαν κάτω σου, θέλω να είμαι εκεί δίπλα σου. Να σου δείξω πόσο δεν ξεχνώ. Να σου κρύψω πόσο πονάω. Να σε πάρω από το χέρι, να σε σηκώσω, να ξανανιώσεις δυνατός. Το κυριότερο όμως, να μην νιώσεις ότι σου γύρισα την πλάτη, ότι είμαι εκεί μόνο για το πανηγύρι, ότι είμαι εκεί μόνο για τις νίκες, για τις χαρές, για τα όμορφα. Να μην νιώσεις ότι είμαι εκεί μόνο για το τζουμ ταραντατζουμ. Αυτή είναι η δική μου επικεφαλίδα και τα σκεπάζει όλα. Και τις κακές εμφανίσεις και τα κακά αποτελέσματα και ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το πρώτο και είναι το βασικό. Θυμίζω λίγους μήνες πριν, μία από τις πολλές κουβέντες που κάναμε, ένα επιμύθιο, ένα τελείωμα μιας συζήτησης με αρκετούς από εσάς που τα λέμε κάθε μέρα και που έχουμε μπει ο ένας στην καθημερινότητα του άλλου και έχουμε φτιάξει αυτή την τεράστια παρέα που μέρα με τη μέρα μεγαλώνει, δένεται ακόμα περισσότερο, όχι μόνο μέσα από τις χαρές, όχι μόνο μέσα από τις ευχάριστες στιγμές και τις χαρούμενες εκπομπές, αλλά και μέσα από χρονιές όπως η φετινή. Οδεύοντας προς το τέλος, γιατί σε λίγες μέρες θα κλείσει και η φετινή σεζόν. Σε λίγες μέρες, μέχρι τέλη Ιουλίου, θα κάνουμε εκπομπή, μετά άδεια. Και χθες το βράδυ με έπιασε αυτό το που το παθαίνω κάθε φορά όταν πλησιάζουμε προς την άδεια. Κάνω τον απολογισμό, λέω τι δεν έκανα σωστά, τι έκανα σωστά, τι έφτιαξα φέτος, πώς ήμουνα, αν ήμουνα εντάξει απέναντι στους ακροατές μου, που έσφαλα, που είδα κάτι αλλιώς και έπρεπε να το έχω δει αλλιώς, τι έκανα από αυτά που ήθελα, τι δεν πρόλαβα να κάνω. Κάνω μια εσωτερική αναζήτηση, την οποία βέβαια φέτος είχαμε την ευκαιρία να την κάνουμε στην εποχή της καραντίνας, αν και ξέρετε ότι δεν σταματήσαμε καθόλου εκπομπές, το ξέρετε, και μάλιστα μέσα από το στούντιο και με διπλές εκπομπές. Και χθες το βράδυ ένιωσα ότι σαν να τελείωσε η χρονιά. Θα μου πείτε, καλά ρε Κωστή, έχουμε άλλα τρία μάτς. Εχθές το βράδυ εγώ έτσι ένιωσα, ότι δεν έχω να περιμένω κάτι. Και προσέξτε, δεν είναι ούτε απεσιοδοξία, ούτε απελπισία, ούτε μαύρισμα ψυχής, ούτε πεσιμισμός, ούτε ψυχοπλάκωμα, τίποτα από όλα αυτά. Είναι πώς νιώθω, να μην σας το πω πώς νιώθω, αφού αυτό κάνουμε τόσα χρόνια. 21 χρόνια σας λέω πώς νιώθω. Και άλλες φορές διαφωνούμε, άλλες φορές συμφωνούμε. Έτσι ένιωσα λοιπόν χθες ότι αυτό ήταν, Κωστάκη, για φέτος με την ομάδα.
Από απόψε το βράδυ, από απόψε το βράδυ, ημέρα Τετάρτη, Τετάρτη βράδυ, πρέπει να ξεκινήσεις μέσα στο μυαλό σου την αναζήτηση για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ούτε λέω ότι θα κάνουμε σήμερα την κουβέντα που έχουμε υποσχεθεί να κάνουμε 20 Ιουλίου, ανήμερα του προφήτη Ηλία. Ποιος έφταξε, τι έφταξε, ποιος πιστεύουμε ότι πρέπει να έρθει, ποιος πιστεύουμε ότι πρέπει να φύγει, αυτά τα πράγματα, ευθύνες, η διοίκηση, ο προπονητής, οι παίκτες, οι γυμναστές, το σύστημα, όλο αυτά. Δεν θα το κάνουμε τώρα. Σεβόμενοι ότι η ομάδα έχει άλλα 3 παιχνίδια να δώσει. Θα το σεβαστούμε. Απλά μέσα στο μυαλό μου θέλω να σας το πω. Είναι χθες, χθες το βράδυ για μένα, σαν να τελείωσε η σεζόν. Θα έρθουν οι 7 βαθμοί, βεβαίως. Θα την πάρουμε τη δεύτερη θέση. Εγώ λέω, βεβαίως, όλα αυτά. Νομίζω όμως ότι πρέπει, ένα, να με απασχολεί το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το από εδώ και πέρα. Με ανησυχεί πολύ περισσότερο από τους 7 βαθμούς ή από τη δεύτερη θέση. Προσέξτε, βαθμολογικά οι 7 βαθμοί. Γιατί σαν ηθικό σκέλος είναι αυτό με το οποίο ξυπνάω, είναι αυτό με το οποίο κοιμάμαι κάθε μέρα. Το ηθικό σκέλος. Παρεπιπτόντως, τώρα που είπα για ηθικό σκέλος, ήθελα να ρωτήσω, με το Αλισβερίσι απέναντι, με το Ματέο Γκαρσία, στον δίνω, στον παίρνω, στον μου τον αγοράζεις, στον δανεικός, πάρε delivery και φέρ τον μου όταν θα μπορώ και αυτά, θα ασχοληθεί καμία επιτροπή? Γιατί για το γηπεδάκι στην Ξάνθη με περάσανε πριονοκορδέλα όλο το χρόνο. Με ρήμαξαν. Με διέλυσαν όλο το χρόνο. Για δήθεν συνιδιοκτησίες που στο τέλος ούτε καν αυτό ανέφεραν. Συνιδιοκτησία και πολυιδιοκτησία. Αλλά υψηλή, λέει, επιρροή και κυριαρχία και δεν ξέρω εγώ τι. Και παρένθετες μητέρες και παρένθετοι σύζυγοι και παρένθετοι ιδιοκτήτες και διάφορα άλλα τέτοια. Μπαρμπούτσαλα. Και ρωτώ, θα ξαναγυρίσω στα δικά μας. Απλά τώρα, επειδή είδατε και χθες τι έγινε, χαλάει ο κόσμος. Με ρώτησαν και χθες το μεσημέρι, ακροάτες. Τι να πω, παιδιά. Τι να πω. Είναι, αυτό είναι. Καταρχήν υπάρχουν πολλές πτυχές. Ένα, ο οπαδός του Άρη. Πώς νιώθει ο οπαδός του Άρη? Αν ο οπαδός του Άρη είναι okay με αυτό, αν του αρέσει αυτό, αν το ανέχει. Έχω πει πάρα πολλές φορές και έχω παρεξηγηθεί και από δικούς μου ακροατές. Εγώ τον αντίπαλό μου τον θέλω δυνατό. Να τον κερδίζω, να τον γλεντάω και μετά να έχουμε και καζούρες και τα πάντα. Δεν τον θέλω καθημαγμένο. Δεν τον θέλω σε μια κατάσταση τέτοια να τον προσπερνάω, να είμαι εγώ κουτσός, να είναι αυτός τελείως ανήμπορος και εγώ να λέω δες σε προσπερνάω. Το έχω πει πολλές φορές. Και το λέω λοιπόν και με φίλους αριανούς που έχουμε. Και χθες είχα αυτή την κουβέντα κοντά στο σπίτι με τον ψιλικατζή που είναι αριανός φόλα και το ρώτησα. Πώς νιώθεις, ρε παιδί μου, εσύ πώς νιώθεις αυτό το πράγμα? Σου αρέσει, το ανέχεσαι, το αντέχεις? Δεν θέλω να σας πω την απάντηση γιατί θα γίνει εκπομπή, θα πάρει άλλη τροπή και δεν θέλω. Είναι αυτό πάντως που περίμενα να ακούσω. Εγώ δεν μπλέκω σε αυτό το χωράφι γιατί αυτό είναι καθαρά θέμα των οπαδών του Άρη. Πώς νιώθουν, πώς αισθάνονται. Αν για αυτό το πράγμα είναι περήφανοι, αν αυτό το πράγμα συνάδει με τη δική τους αγάπη για το δικό τους κομμάτι, γιατί εγώ σέβομαι όπως εγώ ζω και αναπνέω για τη δική μου ομάδα, όπως εγώ ζω και αναπνέω για τον ΠΑΟΚ, έτσι και ο άλλος έχει το δικό του κομμάτι και ζει και αναπνέει για εκείνο. Σέβομαι αυτό σε πρώτη φάση, ότι έχει μια άλλη καψούρα δική του. Τώρα να μπω μέσα και να πω κάνε αυτό, κάνε εκείνο, γιατί δεν με απασχολεί εκείνο το κομμάτι. Με απασχολεί το κομμάτι ο Γαύρος, ο οποίος έφερε ανάποδα όλη την κοινωνία, αυτός που μου κονάει το χέρι, που βλέπετε τι τριγωνικές σχέσεις έχει.
Και βέβαια και ένα κομμάτι εδώ από τους φίλους του συμπολίτη που μας κουνούσαν επίσης το χέρι όλο αυτό το διάστημα. Για το ότι είμαστε εμείς οι παράνομοι. Τώρα παιδιά τι γίνεται, πείτε μας λίγο, κύριε Αυγενάκη, κυρία Μαρούπα, κύριε Αρκούδη, εκεί Αρκούδηδες, Μαρούπες, Φαραντούριδες, αυτά, σούξου μούξου, τι έγινε τώρα παιδιά, όλα εντάξει έτσι, δεν κουνιέται φίλο. Δεν τον πήρα εγώ, μου τον πήρε ο άλλος που θα μου τον δώσει και αυτά, δηλαδή είχαν γίνει και με τον Ντουρμισάη τα ίδια, αλλά τώρα η κατάσταση ξέφυγε τελείως. Το ξαναλέω, δεν σκεπάζει αυτό τα δικά μας θέματα, ούτε είναι τα του οίκου μας, όμως μας αφορά πλαγίως και εμέσως για το πώς αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία τώρα και ξαναλέω όσον αφορά κυρίως το θέμα της νομιμότητας, το θέμα του πώς μπορεί μια ομάδα που είναι ο βασικός μου αντίπαλος στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια να έχει τέτοια λησβερίσια. Τι παίζει εκεί, το ξαναλέω. Δεν το πιάνω από την πλευρά του συμπολίτη, είναι άλλο. Το τι κάνει ο κάποιος, τι συμμαχίες κάνει ο πρόεδρος, έτσι. Ο συγκεκριμένος. Τι φιλίες έχει, τι παρτίδες έχει. Τι συγκοινωνούν τα δοχεία υπάρχουν, είναι άλλο θέμα. Εμείς πάμε στον από κάτω. Αυτό που με ενδιαφέρει. Στον Ερυθρόλευκο. Αυτό που έλεγε λογάκια όλη τη χρονιά. Πού είστε τώρα. Περιμένουμε τις επιτροπές. Περιμένουμε τα αφιερώματα να δούμε. Αλλά τα γηπεδάκια στην Ξάνθη, έτσι. Ο τρίτος ανιψιός. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε πάλι στα δικά μας. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός ο προπονητής. Έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι ο ρόλος μας να ξυλώνουμε προπονητές, ούτε να εκμεταλλευόμαστε τη μεγάλη μάζα ανθρώπων που μας ακούει για να κατευθύνουμε, για να τρελαίνουμε το μυαλό τους, για να το παίζουμε να πούμε μάγκες, παοκάρχες ή οτιδήποτε, ξύλωνε προπονητή, φέρε αυτόν, βγάλε εκείνον, κάνε εκείνον. Όχι. Για το συγκεκριμένο προπονητή έχω φτάσει μέχρι τη γραμμή που θεωρώ ότι τελειώνει η δική μας η άποψη, που τελειώνει η δική μας παρεμβατικότητα. Νομίζω ότι την έχω φτάσει όσο σε κανέναν άλλον το τι μπορώ να περιμένω από το συγκεκριμένο προπονητή. Ποτέ ωστόσο δεν λησμόνησα παράλληλα και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή που βάζω τελεία στην πρόταση ότι δεν περιμένω από αυτόν και δεν ξέρω αν μπορεί και δεν πιστεύω, δεν με εμπνέει, δεν βλέπω ότι μπορεί να το αλλάξει. Την ίδια στιγμή, δεν ξεχνάω, λέω, δεν μπορεί να φταίει μόνο αυτός. Και είναι πολύ εύκολο να τα φορτώσουμε όλα στον κακό Πορτογάλο που δεν έκανε αυτό, που δεν έκανε εκείνο, που δεν έκανε τον. Ναι, ναι, όλα αυτά τα έχουμε πει. Βεβαίως, μεγάλες οι ευθύνες του. Όμως, δεν μπορούν να βγουν λάδι οι παίχτες. Δεν γίνεται να είναι αμέτωχοι ευθυνών οι ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται να μην έχουν γίνει λάθη στο μεταγραφικό σχεδιασμό, στο πώς η ομάδα έφτασε μέχρι εδώ, στην πολιτική προηγούμενων ετών με λάθος μεταγραφικές κινήσεις που τώρα έφτασαν να είναι καθοριστικές για το financial fair play και να υπάρχει αυτό το ζήτημα. Όσο και αν χαλάρωσε φέτος λόγω κορονοϊού, δεν πρέπει αυτό το πράγμα να μας κάνει να ξεχαστούμε για το ζήτημα, γιατί υπάρχει και θα εξακολουθεί να υπάρχει. Όλα λοιπόν είναι μπροστά μας. Βλέπετε, αν σκεφτόμουν χθες, πέρσι μας έδειχνε κάποιος μία εικόνα από το μέλλον, αν πέρσι που σφίγγαμε τις γροθιές σε τάκλινγκ στο κέντρο του γηπέδου και είχαμε στο μισάωρο 3-0 το γάβρο και δεν μας δικούσε κανένας μέσα έξω και είχαμε αυτό το μέταλλο, είχαμε αυτή τη φλόγα στα μάτια, είχαμε αυτή την τρέλα σε κάθε διεκδίκηση, είχαμε οι ίδιοι εμείς την πεποίθηση ότι δεν χάνουμε ρε, δεν χάνει αυτή η ομάδα ρε. Θα πάμε και θα το πάρουμε. Γυρίσαμε από την κλοπή ενός πεντακάθαρου πρωταθλήματος που τον κατέκτησα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάω και θα το πάρω τώρα αφού μου το κλέψατε. Αυτό νιώθαμε όλη τη χρονιά. Δεν έπαψα ποτέ να το πιστεύω λοιπόν. Και εγώ, και να το πιστεύουν όλοι. Και οι οπαδοί
και οι παίχτες και όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια. Σκεφτόμουν χθες, αν έπαιρνα ένα βιντεάκι από το μέλλον και πέρσι, μήνα Απρίλιο, έλεγα, ελάτε να σας δείξω λίγο κάτι, μία ομάδα. Και βάζαμε ένα μάτς από αυτά που παίξαμε τώρα με τον Όφη, με τη Χάρτινη, με το Βάζελο χθες, ελάτε λίγο να δείτε. Τι σχέση έχει αυτό το τώρα με το τότε. Μυρολόγια δεν γουστάρω και το ξέρετε. Ούτε είμαι της μαύρης κουρτίνας, πλερέζες, άνοιξε πέτρα να απαγγείλουμε καριωτάκι, σε καμία περίπτωση. Εδώ όμως πρέπει ήδη, όχι από τις 20 και μετά, γιατί τρέχουν και οι ημερομηνίες, ήδη νομίζω ότι η διοίκηση μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, τον καινούριο, που έχει μεγάλο και βαρύ έργο, ο κύριος Ρέμπε, ήδη πρέπει να σχεδιάσει την ομάδα της επόμενης τριετίας. Το αν θα είναι αυτός ο προπονητής ή όχι, σας είπα, το ξέρει μόνο ένας άνθρωπος. Αυτός θα αποφασίσει. Αυτός που όλο και περισσότερες φωνούλες ακούγονται, να Ιβάν έτσι, να Ιβάν, άλλο ξεχνάμε εύκολα. Αυτός με τα λάθη του είναι που μας έβγαλε από τον Μπουντρούμι των Χρεών. Αυτός είναι που είπε 11 μπραβ Πάρτα και έφυγε σιδερένια μπάλα. Αυτός είναι που μας έφερε εδώ που είμαστε στα 3 κύπελα συνεχόμενα, στα 2 ντάμπλ. Εμένα δεν μου αρέσει να είμαι αγνώμονας. Θα μου πεις, αυτό εσαΐ δίνει δικαίωμα να μην υπάρχει κριτική. Όχι βέβαια, και είναι τελείως λάθος το λιβάνισμα. Μπορεί να οδηγήσει σε μια μόνιμη κατάσταση λαθών. Το γνωρίζουμε αυτό. Απλά ο τρόπος που κριτικάρεις κάποιον που δεν σου είχε δώσει τίποτα ή που σε έχει βλάψει ή που σε έχει χαντακώσει ή που σε έχει μειώσει ή που σε έχει προσβάλει είναι διαφορετικός ο τρόπος που κριτικάρεις αυτόν και διαφορετικός ο τρόπος που κριτικάρεις κάποιον που ήρθε και σου είπε τα χρέη σου, τα χρέη σας, τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι και δικά μου χρέη, τα πλήρωσε. Διαφορετικά κριτικάρεις αυτόν που σε πήρε από το χέρι και σου είπε εγώ θα φέρω τη χαρά στην Τούμπα και το έκανε. Και δεν είναι πριν 15 χρόνια, είναι πριν 10 μήνες. Άρα, διαφορετικά λοιπόν προσεγγίζω να κριτικάρω. Χωρίς να ξεχνάω. Χωρίς να αγιοποιώ, χωρίς να κάνω ύμνους και στα λάθη, γιατί και αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι έντιμο. Δεν είναι ΠΑΟΚ, να σας το πω έτσι. Το να πιάσω και στα λάθη και να λέω όλα, μην τον ακουμπάτε, μην τολμήστε, μην, όχι. Και αυτό είναι λάθος. Και αυτό είναι λάθος. Για τις όποιες ευθύνες, γιατί ο καθένας μπορεί να πει, έτσι, λάθος η επιλογή του προπονητή, εγώ θα πω. Μέσα στην τούρλα, μέσα στην ταχύτητα με την οποία ο άλλος μας άφησε, με προδοσία θα ξαναπώ εγώ, ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ, μας άφησε 48 ώρες πριν η ομάδα να χωρίσει για την προετοιμασία της. Αυτή ήταν τότε, φάνταζε, αυτή η λύση του προπονητή, πανάκριβη μεν, γιατί τον μοσχοπληρώσαμε κιόλας, και μόνο έτσι αρχόταν αυτός, και με κλειστά συμβόλαια και τέτοια, το καταλαβαίνετε. Φάνταζε τότε μια άλλη. Τώρα υπάρχει κριτική, γιατί έφερες αυτόν. Εντάξει, οκ. Okay. Μετά εκ του αποτελέσματος, χαίρομαι πολύ ρε παιδιά. Εντάξει, απλά ξαναλέω. Αλλιώς κριτικάρω αυτόν που με ευεργέτησε και που έκανε πράγματα και που θα κάνει, διότι όταν εμένα μου λέει έχω 100 που περιμένουν για να κάνω τη νέα Τούμπα, τη μετράω την κουβέντα μου. Και πίστεψέ με, και αυτοί που είναι άνθρωποι γεμάτοι πλούτη, που έχουν τα πάντα. Έχουν τα πάντα, τι θέλετε. Αεροπλάνα, βίλες, τι, λούσα, πλούτο, ό,τι θες, έχουν τα πάντα. Δεν ξεχνούν όμως σε καμία περίπτωση τον τρόπο και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Τα μαθαίνουν, τα διαβάζουν όλα.
επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για ομερτά, δεν μιλάμε, δεν κριτικάρουμε, δεν λέμε τίποτα. Λάθος και αυτό. Αλλά καταλαβαίνει και ο Ιβάν, αν υπάρχει και στην κριτική μέσα αγνωμοσύνη, αν υπάρχει αχαριστία, αν υπάρχει αμνησία για αυτά που έδωσε, αν υπάρχει επιθετικότητα, αν υπάρχει κακία, γιατί μέσα τώρα στην τούρλα των κακών εμφανίσεων και του κατήφορου που πήρε αγωνιστικά η ομάδα, πάρα πολλοί πρόθυμοι μπήκαν να μας κάνουν άνω κάτω. Να μας ρίξουν σε εσωστρέφεια, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για τον έναν ή για τον άλλον λόγο. Εγώ λοιπόν θα μιλήσω σαν Κωστής, γιατί μόνο τον εαυτό μου εκπροσωπώ, μόνο τη δική μου άποψη έχω να πω εδώ, κανενός άλλου. Ποτέ δεν το έκανα, ποτέ δεν θα το κάνω, γιατί θα προδώσω τη βασικότερη υπόσχεση που έχω δώσει στον πατέρα μου και στη μάνα μου. Θα λέω πάντα αυτό που εγώ πιστεύω. Η στιγμή που θα έρθουν και θα μου πούν πες αυτό επειδή ο Τάδε το είπε, καταρχήν δεν θα τολμήσει κανένας να το κάνει, γιατί ξέρουν ότι θα βρουν σε τοίχο. Την αμέσως επόμενη στιγμή θα φύγει το κουμπί από την κονσόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω κάπου που θα μπορώ να τα πω. Ή πουθενά κιόλας. Γυρίζω λοιπόν και λέω ότι μαθαίνουν οι αντίπαλοι μας, γνωρίζουν τα πάντα, βλέπουν τι γίνεται και σε τέτοιες στιγμές αναμπουμπούλας, σε τέτοιες στιγμές που η ομάδα βρίσκεται σε μια αναστάτωση, χώνονται για να εξυπηρετήσουν τους δικούς σκοπούς. Να κάνουν τους βαστάζους στην ομάδα που πραγματικά υποστηρίζουν, να μας διαλύσουν, να μας βάλουν σε εσωστρέφεια, να μας βάλουν σε φαγωμάρα, να σκοτωνόμαστε. Και στο μυαλό τους υπάρχει ένας στόχος. Ένας είναι ο στόχος. Να πει ο Ιβάν, συχάθηκα, βαρέθηκα, φεύγω. Αυτό θέλουν, με αυτό ξυπνούν, με αυτό κοιμούνται. Και ξέρετε γιατί. Γιατί γνωρίζουν και αυτοί όπως και εμείς, ότι όσο και αν η ομάδα δεν παίζει, όσο και αν γίναν λάθη, όσο και αν φέτος κάναμε καταστροφική χρονιά, τα χάσαμε όλα, εφόσον υπάρχει αυτός εκεί, εφόσον υπάρχει αυτός με τη δύναμη την οικονομική, με το όραμα, με την τρέλα για τον ΠΑΟΚ, αυτός και η οικογένειά του, το τονίζω, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα βρω τον τρόπο, με αυτόν τον προπονητή, με αυτόν τον τεχνικό διευθυντή, με αυτούς τους παίκτες, με άλλους, με παράλλους, ξέρω και έχω μέσα μου τη σιγουριά ότι και παρά τα λάθη, εγώ σου λέω θα ξαναγίνουν λάθη, βεβαίως. Ξέρω όμως και είμαι ήσυχος ότι δεν θα πέσω σε παλιές εποχές φτώχειας και ένδυας που μου πέραν τους παίχτες. Πού. Τώρα, μιλώντας για ευθύνες, έχουμε πει πολλά τα κομμάτια. Κάποιοι είναι μπροστά και τρώνε, ας πούμε, όλο τον πινελίκι. Βεβαίως, ο προπονητής, ξεκάθαρα. Βεβαίως, οι παίχτες, ναι, άλλοι δεν είναι μπροστά για να τους δούμε. Μιλάμε, ας πούμε, για τους γυμναστές, γιατί η ομάδα έχει σαφέστατο πρόβλημα. Είπα, το κακό με τον Ρουμάνο είναι ότι έφυγε και πήρε μαζί του και ένα εξαιρετικό επιτελείο. Ξεκινάμε από εκεί, λέγοντας ότι η ομάδα θα πρέπει να έχει τους μόνιμα δικούς της ανθρώπους. Ψάχνουμε τώρα, παιδιά, θέλετε να κάνουμε μυρολόγια χθες, να πούμε ότι δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε ούτε την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού και να αρχίσουμε να κλεγόμαστε? Βεβαίως, άμα θέλετε, ναι, αλλά γιατί? Με ενδιαφέρει το αύριο, το οποίο ξεκίνησε ήδη, πιστεύω ήδη ξεκίνησε το αύριο. Πέρα το ότι δεν θα υπάρχει φέτος τόσο μακρά περίοδος διακοπών, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει τώρα να δουν τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Ήδη ο Γερμανός ψάχνεται να δει. Θα φύγουν παίχτες που έκλεισαν τον κύκλο τους. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Αν είναι από τους παλαιούς, θα τους πούμε και πάλι ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι προσέφεραν, πόσο πολύτιμη ήταν η δική τους η συνεισφορά στη συγγραφή αυτής της ιστορίας, αυτών των ολόχρυσων σελίδων στην ιστορία του Πανθεσσαλονίκηου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών, σε αυτά τα double, σε αυτά τα ήττα, σε αυτό το αήττο πρωτάθλημα, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, ποτέ, όποιον είναι να φύγει.
Αυτή είναι η μία κατηγορία. Οι παίχτες που θα φύγουν, που χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Α, αυτοί που έχει τελειώσει το συμβόλαιό τους, π.χ. λέω, παράδειγμα, χωρίς να σημαίνει ότι ξέρω κάτι, π.χ. ο Μαωρίσιο, τελειώνει το συμβόλαιό του. Τον καλείς, παράδειγμα, τον ευγνωμονείς, κάνεις και μια ωραία τελετή αποχαιρετισμού, με πλακέτα, με αυτά, σεμνά, όμορφα, ταπεινά, τον ευχαριστείς, γεια σας, λέω, παράδειγμα, λέω, έτσι. Δεν σημαίνει ότι, ούτε είναι όλοι οι ίδιοι αυτοί που θα φύγουν. Δηλαδή, αν βρούμε μία άκρη και φύγει ο Βέρμπλουμ, τι να πούμε για τον Βέρμπλουμ, ευχαριστούμε για όλα, ποια όλα. Τα ψιλικατζίδικα, 24 ώρες, το καταλαβαίνετε, έτσι, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Θα φύγουν λοιπόν παίχτες που προσέφεραν και έκλεισε ο κύκλος τους. Θα φύγουν παίχτες, τώρα λέω τώρα έτσι, όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου. Θα φύγουν παίχτες που έχουν συμβόλαιο αλλά κρίνει ο τεχνικός διευθυντής, η διοίκηση, ο οργανισμός ότι τόσο ήταν και αν μείνουν δεν θα έχουν να δώσουν άλλα και εκεί θα πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, αποζημιώσεις και τέτοια. Ένα στάδιο λοιπόν θα φύγουν παίχτες που τελειώνουν το συμβόλαιό τους, δεύτερο θα φύγουν παίχτες που έχουν συμβόλαιο αλλά θα τους πούμε ευχαριστούμε πολύ, δεν θέλουμε άλλο. Τρίτο στάδιο θα ανέβουν παίχτες πιτσιρικαρία, χθες πάλι πόσο το χάρηκα το Μιχαηλίδη. Βλέπετε πώς ξεχωρίζουν αυτά τα παιδιά που δεν έχουν προλάβει να ποτιστούν με αυτή την... με αυτό το ψυχοβγαλτικό στο οποίο έχουμε μπει, με αυτό το βασανιστικό που βλέπουμε στους παίχτες, τους μεγάλους της πρώτης ομάδας, που έρχονται με τον ενθουσιασμό, με την τρέλα. Και χθες εξαιρετικός ο Μιχαηλίδης. Τι να πω ρε παιδιά, πρέπει να το πω εγώ, δεν το βλέπουμε. Άρα τα παιδιά αυτά φωνάζουν ότι είναι έτοιμα. Η ΚΑΠΑ 19 λέει. Ο Μιχαηλίδης, ο Τζιόλης, ο Τζόλης, ο Τσιγκάρας και οι υπόλοιποι που έρχονται, ο Λίρατζης, ο Τσαούσης, ο Χατζηστραβός, ο Μπαλογιάννης, αυτοί οι οποίοι έρχονται και λένε, κοίτα, ο Κούτσιας που είναι πιο μικρός, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντέλιας, αυτοί που είναι στην ΚΑΠΑ 17, ερχόμαστε, δοκίμασέ μας, δώσε μας και εμάς την ευκαιρία ρε φίλε. Και έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τον κορεσμένο. Έχουμε τρέλα, έχουμε λέξη που δεν θέλω να τη λέω. Έχουμε, είμαστε μες στην τάβλα. Καθόμαστε στην τάβλα και λέμε ότι θέλουμε να παίξουμε. Πώς το λένε, είμαστε έτοιμοι. Και δοκίμασέ μας. Και συγχώρεσέ μας και τα λάθη που θα κάνουμε, γιατί υπάρχει απειρία που δεν μπορούμε να την παλέψουμε. Αλλά μέσα από, από τους αγώνες θα σου δείξουμε πόσο πολύ μπορούμε. Υπάρχουν οι παίκτες, τέταρτο στάδιο. Είπα, ένα, αυτοί που θα φύγουν κλείνει το συμβόλαιο. Αυτοί που θα φύγουν και έχουν συμβόλαιο. Οι πιτσιρικάδες που θα ανέβουν. Άλλο σημαντικό κομμάτι. Οι έτοιμοι που θα έρθουν. Δεν γίνεται να πάμε μόνο με τους τωρινούς. Βλέπετε, η ομάδα φωνάζει ότι σε συγκεκριμένες θέσεις πρέπει να έρθουν έτοιμοι, πρωτοκλασάτοι, κατευθείαν για βασικοί ποδοσφαιριστές. Λογικά ξένοι, γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσοι θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας δραστικά. Έρχεσαι λοιπόν με αυτά τα τέσσερα πλάνα, πας και λες και με τον προπονητή τι κάνω, πιστεύω ότι μπορεί αυτός. Τώρα κάνω ένα μικρό πλάνο στο μυαλό μου, όπως εγώ, με το μυαλό μου, έτσι, μπορεί να είναι τελείως λάθος. Σας το λέω πώς το σκέφτομαι εγώ, πώς σκέφτομαι την επόμενη μέρα. Έλα εδώ, ναι, ο προπονητής, πιστεύω ότι μπορεί αυτός, το έχει ρε παιδί μου. Έχει τη δυνατότητα αυτός ο προπονητής. Με όλα αυτά που μου έδειξε ή που δεν μου έδειξε. Πιστεύω ότι μπορεί να το γυρίσει. Αν πιστεύω ότι μπορεί να το γυρίσει, τον κρατάω, τον ενισχύω και του δίνω τη δυνατότητα να μου δείξει. Αν όμως είδα ότι δεν μπορεί, ότι δεν αντέχει την πίεση, δεν είναι μαθημένος, δεν έχει επαφή, δεν το γυρίζει το έργο. Ότι είναι αλλοπρόσαλος, ξέρω εγώ, ότι έχει μια συγκεκριμένη τακτική, ότι δεν τότε βρίσκεις τρόπο, ευχαριστώ πολύ, άντε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας, γιατί νομίζω ότι δεν θα μου δώσεις αυτό που θέλω. Δεν σε θεωρώ ικανό να μου χτίσει νέα ομάδα. Και εκεί μετά, τρεις τελίτσες, λες, μπορεί κάποιος από αυτούς που ξέρω, κάποιος από τους γνωστούς, ποιοι είναι αυτοί, τρεις-τέσσερις είναι, που ξέρουν τα κατατόπια. Ή πάω σε μια λογική, φέρνω έναν άλλον
τελείως άλλον που δεν ξέρει. Και αυτό είναι ένα θέμα. Και για να μην κρυβόμαστε, τα ονόματα ξέρετε που έχουν ακούσει. Δεν χρειάζεται τώρα. Γκαρσία, Ίβιτς, Μπόλονι, ποιοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τα κατατόπια. Πάω σε αυτή τη λογική ή φέρνω έναν ο οποίος φέρνει το δικό του σκεπτικό. Κοιτά όμως να είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό που εγώ έχω μάθει. Να μην είναι τελείως ξεκούδουνος, τελείως ξέμπαρκος σε σχέση με τη δική μου ποδοσφαιρική λογική. Λέω τώρα, εγώ. Κάθεσε κάτω, σαν δίκηση. Τι λάθη κάναμε, παιδιά. Ποιους ανθρώπους εμπιστευτήκαμε, ποιους μάνατζερ, ας πούμε, που μας φέρανε παίκτες που δεν μπόρεσαν. Ναι, θα ξαναπάρουμε από εκεί, παράδειγμα. Δεν ξέρω το συγκεκριμένο όνομα, τα λέω τώρα. Ε, βεβαίως. Τι κινήσεις κάνουμε, στοχευμένες. Όχι άλλος Χατσερίδης, όχι άλλος Βέρμπλουμ, αν και ο Βέρμπλουμ όταν ήρθε ήταν ένα πολύ καλό όνομα. Το λάθος έγινε που τον αφήσαμε όλο το καλοκαίρι, τον παρακαλούσαμε και ήρθε το Σεπτέμβρη και γεια σας, κανένα δεν παρακαλάς. Έτσι. Όχι άλλους τύπου Αζεβέδο, τύπου Λεβέκ, τύπου Μουλέν, τύπου Μπρίκιτς, τύπου δηλαδή παίκτες που ήρθαν, πληρώθηκαν με πάρα πολλά λεφτά και δεν προσέφεραν τίποτα. Πάω με πολύ προσεκτικό τρόπο και εδώ τώρα είναι η ώρα του Ρέμπε. Τρεις, τέσσερις, πόσες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνεις, που θα παντρέψεις με τους ήδη υπάρχοντες ποδοσφαιριστές και που θα τους δώσεις και την ευκαιρία και τους πιτσιρικάδες να ανέβουν. Άρα οι ήδη υπάρχοντες οι φτασμένοι, οι πιτσιρικάδες που θα ανέβουν και οι καινούργοι που θα έρθουν. Να το, αυτό είναι το τρίπτυχο για μένα, παιδιά. Έτσι το έχω δει εγώ. Έτσι το έχω δει. Πάω σε διάλειμμα, γιατί άργησα κιόλας. Γυρίζω γρήγορα, αναβοσβήνουν ήδη πέντε λαμπιόνια. Να πάμε στις γραμμές. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Να το θυμάστε αυτό. Αυτό δεν αλλάζει. Το ζούμε μεγάλες στιγμές, το έχω πει πολλές φορές. Ακόμα και κάτι που μας στεναχωρεί, ακόμα και κάτι δυσάρεστο, μπορεί να είναι μια μεγάλη στιγμή. Γι' αυτό δεν είπαμε ζου, σου, ξέρω εγώ, ζες και όχι ζουμου σου. Ζούμε ευτυχισμένες στιγμές. Ή ζούχου σου, ζούμε χαρούμενες στιγμές. Κάτι με στεναχωρεί, κάτι με προβληματίζει σε αυτό που αγαπάω, μπορεί να είναι εξίσου μεγάλη στιγμή. Το να πρέπει να νιώσω την ανάγκη να είμαι δίπλα του. Να το στηρίξω, να το κριτικάρω, να το αλλάξω και να πω πάμε. Το ΠΑΟΚ στα εύκολα, ΠΑΟΚΑΡΑ στα δύσκολα είναι πολύ φιλοσοφημένο. Το επιτρέπετε να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί στο ΚΑΕΡΕ στα Περμητίδο, Λεβαντάρισε ομπλιγκατόριο, είναι πάρα πολύ φιλοσοφημένο. Το εμείς μαζί για μια ζωή, δεν λέει εμείς μαζί για μια φιέστα, εμείς μαζί για δύο πρωταθλήματα. Εμείς μαζί για μια ζωή. Και μια ζωή έχει και τις χαρούμενες στιγμές, που φυσικά είναι γεμίζει το πνευμόνι σου και νιώθεις κι εσύ μια δικαίωση. Αφήνεις να φύγει όλη η πίεση και το ευχαριστιέσαι, αλλά είναι όπως όλες οι καψούρες, όπως όλες οι δυνατές σχέσεις υπάρχουν και αυτές τις στιγμές. Και μη σπεύδετε τα παιδιά που πηγαίνουν μετά το τέλος να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, να τα κριτικάρετε. Γιατί αυτοί έχουν φύγει από τα σπίτια τους, άφησαν τις κοπέλες τους, άφησαν τις δουλειές τους, άφησαν τα παιδιά τους και όχι τώρα εκείνο το βράδυ, όχι χθες το βράδυ μόνο που περίμενα να παίξω για να αποδοκιμάσουν. Έχουν αφήσει γενικά τις ζωές τους, γιατί η ζωή τους είναι μόνον ο ΠΑΟΚ σε ένα τεράστιο κομμάτι της καθημερινότητας. Και είναι οι ίδιοι που είναι εκεί μέσα στη βροχή, είναι οι ίδιοι που μάζεψαν ευρώ-ευρώ για να πάνε να ταξιδέψουν στην Ισλανδία, στην Ουκρανία, στο Αζερμπαϊτζάν, στην Ισπανία, στο Αγκαντούγκου, οπουδήποτε θα πάει αυτό που αγαπούν. Και όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει επιδοκιμασία, η αποθέωση, να σε σηκώσω στα χέρια, να σε αγκαλιάσω, να σου ανοίξω την καρδιά μου, την ψυχή μου, να σε αποθεώσω όπου θα πας, να ακούς τον έπαινο. Έτσι, εσύ που είσαι τακτοποιημένος οικονομικά και απλά παίζεις μπάλα και είσαι όχι απλά προνομιούχος, είσαι πλούσιος. Εγώ λοιπόν ο μεροκαματιάρης, εγώ ο απλός, εγώ ο ταπεινός, έρχομαι και σου δίνω όλη μου την αγάπη. Ανιδιοτελώς, δεν περιμένω τίποτα από σένα. Ούτε πλούτη,
Ούτε να μου δώσεις τις βίλες σου και τα αυτοκίνητά σου και τα ταξίδια σου και τα λούσα σου και τα ακριβά σου ρολόγια, τίποτα από αυτά. Θέλω μόνο να τιμάς τη φανέλα που φοράς. Αυτό ζητάω από σένα. Μπορείς να το κάνεις για μένα. Και όταν δεν το κάνεις, θα ακούσεις και το γιουχάισμα, φίλε. Το άκουσαν οι παίκτες Μπαρτσελώνα, οι παίκτες Λίβερπουλ, οι παίκτες Ντόρτμουντ, της Μπάγεν, της Μίλαν, της Γιουβέντους. Το ακούνε σε όλο τον πλανήτη. Και επειδή μέχρι τώρα λοιπόν είχε μόνο χάδι, είχε μόνο γλυκόλογα, είχε μόνο αποθέωση, είχε μόνο ευχάριστα, έρχεται και αυτή η στιγμή. Ρωτήστε λίγο τους παλιούς τι τραβούσαν. Θα μου πεις, είναι ωραίο αυτό? Έτσι ήταν η πραγματικότητα. Αυτό περιγράφω. Μια ρεαλιστική κατάσταση. Στοχή μέσα στην Τούμπα, δεν έβγαιναν από τα σπίτια τους. Άρα δείξτε κατανόηση για αυτόν που είναι εκεί και ζει και αναπνέει. Δεν έχει συμφέροντα. Δεν έρχεται επειδή θέλει να προωθήσει τον φίλο του ή θα έχει κάποιο κέρδος. Θέλει μόνο να σε βλέπει να ματώνει τη φανέλα. Εσύ που παίζεις και εσύ που είσαι στον πάγκο και όλος γενικά ο οργανισμός. Αυτά. Διάλειμμα, επιστρέφω γρήγορα. Πάμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Το λέμε τώρα που δεν είμαστε σε καλή φάση. Δεν μας πέφτει με τίποτα, ρε, να ξέρετε! Το πάθος, η τρέλα, η πίστη, η φλόγα! Να το ξέρετε, το λέμε τώρα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που περιμένουν τώρα να μας δουν πεσμένους, να μας δουν απογοητευμένους, να μας δουν να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Τα θέματά μας θα τα λύσουμε εμείς. Με διαφωνίες μεταξύ μας, ναι, με καταμερισμό ευθυνών ο καθένας όπως κρίνει. Γιατί άλλος λέει 80 ο προπονητής, 20 παίκτες. Άλλος λέει όχι, 80 οι παίκτες, 20 προπονητής. Ή 50 οι παίκτες και ο προπονητής, 50 η διοίκηση, ξέρω εγώ, ο σχεδιασμός. Αυτά είναι στο καθενός, παιδιά, την άποψη, την ευχέρεια, το πώς βλέπει τα πράγματα. Είναι τελείως υποκειμενικό. Καταλάβατε, είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Πώς το βλέπει. Νομίζω ότι πέρα και πάνω από όλα πρέπει να είναι αυτό. Είμαι δίπλα σε αυτό που αγαπάω, όχι λιβανίζοντας. Όχι, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Τραγική χρονιά. Τα χάσαμε όλα. Και θα πω το ίδιο αν πάρουμε και τη δεύτερη θέση. Να ξέρετε, δηλαδή δεν σημαίνει ότι η δεύτερη θέση είναι πανάκια, ότι θα τα καλύψει όλα και ότι είναι όλα τέλεια. Και θα είναι λάθος. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις για να γίνεις καλά είναι να καταλάβεις τι έχεις. Τι είμαι? Είμαι διαβητικός. Τι κάνω? Πρέπει να κάνω ένεση. Πρέπει να παίρνω το φάρμακό μου. Πρέπει να μην τρώω ζάχαρη. Αν όμως λες δεν έχω και τίποτα και τι έγινε που έχω 200 νηστεία, δεν πειράζει. Δεν τρέχει τίποτα. Βάλε δύο σοκολατίνες. Τότε αγνοείς το πρόβλημά σου, δεν πρόκειται να το λύσεις. Λέω εγώ τώρα κάτι που είναι ένα σχήμα λόγου. Πάμε, ανεβοσβήνουν 5 λαμπιόνια. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Δεν είπα καν χορηγούς. Τους ξέρετε. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Με LG ψυγεία και πλυντήρια καταπληκτικά. Αιγαίων, πεντανόστιμα και κλεκτά. Και στα δύο καταστήματα. Με παρείστικο μεζεδοπολείο. Και στο Ωραιόκαστρο 695666. Και στο Διοικητήριο 214.000. Ωμέγα 3, καταπληκτικά πράγματα. Νικολαίδης, ψωμί, γλυκά, παγωτάρες καταπληκτικές. Όλα όσα θέλετε, σφολιατοειδή. Στα δύο καταστήματα, στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163. Και φυσικά Τσαντεκίδης, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, ανεβαίνοντας για το Ρόκαστρο. Κάντε δεξιά, μπαίνετε μέσα. Ο Χάρης και ο Αβράμ θα σας υποδεχτούν. Υπέροχα πράγματα θα δείτε εκεί. Στόλος. Και τα πηγαίνετε όπου θέλετε. Και υγειοταχή και επαγγελματικά και μικρά και πόλεις και τα πάντα όλα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Σεφτές σήμερα. Ναι. Δεν πίστευα να κάνω πάλι. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Πρόσεξε. Τώρα επειδή αναβοσβήνουν 5 λαμπιόνια. Γιατί να σε πούμε κατέμι. Επειδή χθες που πήρες σιγά. Μόνο χθες παίξαμε έτσι. Άλλους 5. Έχει 5 που αναβοσβήνουν στην κονσόλα. Και είναι άλλοι 5 έξω στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί βλέπω και έξω το τηλέφωνο. Επειδή έλειπα 15 μέρες. Ναι, ναι. Εντάξει, μαζεμένα. Τα έχω μαζεμένα. Εάν μπορούσα να σε έπαιρνα το χεράκι. Ναι.
και να κατεβαίνουμε στα αποδυτήρια πριν την έναρξη του, του κάθε παιχνιδιού, ναι, είτε εντός ή εκτός, να σου ταρακουνήσει. Γιατί εγώ πιστεύω ότι τα παιχνίδια που είδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Άδειο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές. Είναι άδειο. Και αιτία είναι αυτή. Αιτία είναι ο προπονητής μας. Μου θυμίζει αν πιάνεις έναν αετό και του κόβεις αφιερά και τον αφήνεις κάτω και πηγαίνεις αμπλακωμένος. Έτσι ήταν οι ποδοσφαιριστές μας σε όλα τα παιχνίδια. Φταίει 99% αυτός. Ερώτηση. Χωρίς να κάνω το συνηγορό του, ξέρεις αν μου αρέσει ή όχι, έτσι. Ερώτηση. Κάνω για την οικονομία της συζήτησης. Ναι, ναι, ναι. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να υπάρχει ένας προπονητής να τους πει ρίξε μια κλωτσιά, τράβα μια φανέλα, βγάλε λίγο πάθος. Οι παίκτες δεν ήταν εδώ πριν από αυτόν. Πολλοί από αυτούς δεν θα είναι μετά. Δεν πρέπει να παίξουν για τον κόσμο που τόσο τους λατρεύει, για τον πρόεδρο που τους τα έχει όλα, για τα συμβόλαιά τους, για. Άντε τον προπονητή, δεν τον κουστά. Όπως είπε και χθες ο Στελάρας από τις Σέρες. Ναι, είπε ο Στέλος από τις Σέρες. Κάτι πολύ ωραίο. Ρίξε 3 γκολ στον Γαύρο και πήγαινε μετά και πες πρόεδρε. Εμείς είδες. Ναι, αλλά με αυτόν έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Δεν είμαστε εδώ για να κατεβάζουμε και να βάζουμε προπονητές, αλλά έχουμε θέμα. Κάνε εσύ όμως αυτό που πρέπει. Έτσι. Ναι. Βλέποντας ειδικά χθες το πρώτο ημίχρονο, είδα ότι δεν πιστεύουν στον εαυτό δεν πιστεύουν, τους ότι είναι ποδοσφαιριστές. Ναι. Τους έχει κάνει, το πιστεύω να κάνω δέχομαι, το ίσως κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Δεν πιστεύουν στον ίδιο τους στον εαυτό. Ναι. Τελείωσε. Ναι. Φοβική, σαν να φοβούνται να κάνουν σουτ, σαν να φοβούνται πρώτο να... Πρώτο ημίχρονο, ναι, με τη Χάρτινη και χθες με τον Βάζελο, να έχει υπεροχή η φιλοξενούμενη, ναι, ομάδα. Τα πιτσιρίκια του, η ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού που είδες ότι άλλαζαν... Μπράβο τους. Υπήρχε ένας... Μπράβο τον Παναθηναϊκό. Υπήρχε ένας... Πάμε και τα σίκα-σίκα και τις κάποιες. Έβλεπες ένα συστηματάκι, κάτι, ότι είχαν μια στο παιχνίδι, μια οργάνωση. Έτσι, αυτό το αυτός από αριστερά Ζαγορίτης, πώς το λέγανε, Ζαγαρίτης, Ζαγορέος, ναι, ναι, ναι. Πόσες φορές έβγαλε σέντρα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ ρε Ροντρίγκο Σόουζα, ότι... αυτό είναι το καλύτερο δεξί μπακ στην Πορτογαλία, ρε παιδιά. Δεν με τρελάνετε. Ο Μπίσεφα δεν ξέρει μπάλα, ο Καντούρη δεν ξέρει μπάλα, ο Μαρίτσο δεν ξέρει μπάλα. Έλα πάντων. Τους έχει κάνει. Πες αυτά που θες να μην μιλάω. Μιλάω κι εγώ και δεν πρέπει γιατί περιμένουν πέντε άνθρωποι. Τι να πω. Πιστεύω ότι ειλικρινά δεν μπορώ να δω το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν θέλω να το δω. Ναι. Δεν θέλω, γιατί αν έχουμε αυτό το χάλι, θα πρέπει να εξαφανιστούμε από όλη την οικουμενή. Την Ελλάδα να εξαφανιστούμε, να μπούμε στα σπίτια μας να κλειστούμε. Θα πω αύριο για αυτό το μάτς. Και αν, μια και μιλάμε για προπονητές, θα προτιμούσα και αν μπορούσα να πάρουμε τον προπονητή της Πόρτο, τον Κοντρέρας. Τον Κονσεσάο. Τον Κονσεσάο, συγγνώμη, τον Κονσεσάο, συγγνώμη. Ναι. Μαζί με τον Πάπλο ή τον Πόλωνη και έναν και δίπλα τους ο Πάμπλο για να τους δείξει και τα πιτσιρίκια τα οποία αξίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν στην ενδεκάδα της ομάδας. Υπομονή, παιδιά, τι να κάνουμε άλλο. Έγινε, Γιώργο μου. Το κακό να περάσει. Έγινε, σε ευχαριστώ καλύτερο, πολύ. Για. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλό σου στράτο. Λοιπόν, εγώ θα διαφωνήσω κάθετα μαζί σου. Ναι. Στο αν φταίει ο προπονητής ή περισσότερο ποιος φταίει. Θεωρώ ότι κατά 95% είναι προσωπική του ευθύνη η κατάσταση που είναι ο σύλλογος, ναι, σήμερα. Πού διαφωνείς μαζί μου, πού διαφωνείς. Εγώ είπα ο καθένας βάζει το δικό, ναι, του ποσοστό. Ναι, είπες ότι είναι υποκειμενικό. Εγώ πλέον διαφωνώ μαζί σου, είναι καθαρά, καθαρά αντικειμενικό. Okay, ναι. Δεν είναι δυνατόν να έχεις πάρει την πιο ποιοτική ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Γιατί δεν μπορεί να με πει σε μένα ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερη ποιότητα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι, μα εμείς τους κάναμε. Εμείς τους κάναμε να φαίνονται. Εμείς είμαστε ένα σκαλί πάνω σε ποιότητα από όλες τις ελληνικές ομάδες. Δεν έχουμε αθλητικά χαρακτηριστικά. Άλλο κομμάτι αυτό. Μας λείπουν παίχτες που είναι ταχυδυναμικοί, μας λείπει ταχύτητα, μας λείπουν άλλα πράγματα. Γρήγορα πόδια. Αλλά, ναι, αλλά ποιότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης είμαστε η ομάδα με το πληρέστερο ρόστερ, το μεγαλύτερο ρόστερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει 14 παίχτες. Ναι. Αν σου πω ποιος είναι ο 15ος, δεν θα το ξέρεις. Ναι. Απλά είχαμε πολλούς και σημαντικούς τραυματισμούς που το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση. Ναι, ναι. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Έχοντας το πιο ποιοτικό ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος, μια ομάδα νταμπλούχα και αίτητη,
και έρχεσαι και τη διαλύεις μέσα σε 9 μήνες, γιατί μιλάμε για ολοσχερής διάλυση. Ναι. Δεν ναι, υπάρχει ναι, 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 ΠΑΟ ναι. καθή τη στιγμή. Τελείως. Δεν υπάρχει ΠΑΟ καθή τη στιγμή. Επειδή εσύ θες να βγάλεις το κόμπλεξ ανωτερότητας που μπορεί να διαθέτεις στους ποδοσφαιριστές και μειώνεις αυτούς που πέρυσι φέρανε ναι. αίτητο πρωτάθλημα. Στράτο. Εκφιάζοντας κάποιους άλλους που λένε να είχα 11 μίσεις και να είχα 11 ναι. από αυτούς και 11 από τους άλλους. Με ρώτησε κάποιος... Όταν οι άλλοι σου τη λένε, ναι. εσύ γυρνάς και λες αφού δεν παίζεται, εσύ ναι. τι έκανες για να παίζουν. Άσε, βλέπεις τις δηλώσεις, μετά δεν τις πιάνω καθόλου, γιατί άστο, πραγματικά, δηλαδή είναι σαν να ζούμε άκουσα... σε παράλληλο σύμπαν. Αυτούς έχω, με αυτούς παίζω και άστο, την ποιότητα την αγοράζεις. Και... Μετά το άστο, μάτς, δεν μπορώ να τον άκουσα μετά το μάτς, κόντεψα να πάθω ανέβρισμα. Είμαι 33 χρονών και κόντεψα να πάθω ανέβρισμα με το που τον άκουσα. Θα έπρεπε να ντρέπεται να μιλάει για ποιότητα με τα 17 χρόνια του Παναθηναϊκού. Θα έπρεπε να ντρέπεται ο προπονητής αυτός. Έγινε στράτο. Να μιλάς με τον Ολυμπιακό ότι δεν μπορέσαμε να τον κερδίσουμε γιατί δεν ήμασταν ποιοτικοί. Θα το δεχτώ ρε φίλε, είναι ο ανταγωνιστής σου, ξέρω εγώ, είναι εξίσου ποιοτικός. Και εκεί έβγαλε όμως τεράστια ετοπάθεια με τον Ολυμπιακό. Άστο, άλλο κομμάτι εκείνο. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω, τρία πράγματα θα πω, είναι ότι δυστυχώς ο ΠΑΟΚ είναι όπως ήταν και πέρυσι, έτσι είναι και φέτος ομάδα του προπονητή της. Ο Λουτσέσκου ήταν καριδάτος, γι' αυτό και η ομάδα ήταν καριδάτη. Ο άλλος είναι ητοπαθής και φοβικός και μας έχει μετατρέψει σε και εγωιστής και μας έχει μετατρέψει σε φοβική ομάδα. Ωραία. Έγινε στράτο. Δεν μπορεί να έχουμε φτάσει Ιούλιο μήνα για να δούμε στο παιχνίδι με τον Άρη τον πρώτο αυτοματισμό. Ναι. Εντάξει. Είπα πολλές φορές. Είδαμε ελάχιστα πράγματα. Ελάχιστα. Από εκεί και πέρα, είναι πάρα πολλές οι φορές που μέσα στο παιχνίδι η ομάδα σπαταλά ένα ημίχρονο παίζοντας τίποτα. Τίποτα. Δεν βλέπω, δεν βλέπω και πλάνο. Δεν μπορεί να έχουμε φτάσει μέσα Ιουλίου, ωραία, να έχει την πιο ποιοτική ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος και στο πρώτο ημίχρονο με τα 17 χρόνια του Παναθηναϊκού το σύστημά σου να είναι Βαρέλα, Γιαννούλης, Ίγκασον, Τσαπιά, Γιώμα. Έγινε στράτο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ένα τελευταίο, ναι. μια κουβέντα, αν ναι, μου επιτρέπεις. Ναι. Σε βιάζω γιατί γίνεται χαμός. Ναι, συγγνώμη, το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, ο Καρέρα που παραλίγο να έρθει στον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ μεγάλη γάτα. Να ξέρεις ότι ο Καρέρα είπε στο Μελισανίδη, άλλαξε την έδρα του τελικού, γιατί αν παίξουμε στο ΟΑΚΑ δεν υπάρχει περίπτωση να τον κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και το πήγανε φίλε στη Ριζούπολη, που το γήπεδο είναι 95 μέτρα με 53, για να μπορεί να παίξει καλύτερα το κατενάτσιο. Ναι. Και να δεις ότι άκου θα το πάρει το κύπελο. Εδώ θα είμαστε. Δεν νομίζω. Χαιρετώ. Φιλιά. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Ναι. Πάμε εδώ. Ναι, καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε ποια ήταν η μοναδική όαση χτες στο γήπεδο? Ο Μιχαηλίδης. Κωστή, ο Μιχαηλίδης με τον Τζόλι όσο έπαιξαν, ο Μιχαηλίδης με τον Τζιγκάρα και με τον Στόχ όσο έπαιξαν. Εγώ αυτό είδα μόνο, τίποτα άλλο. Χαμήλωσε λίγο, Μανώλη, το ραδιόφωνο, γιατί μικροφωνίζει, σε παρακαλώ. Τώρα Κωστή, κάτι σούτ από μακριά του Μαουρίσιο ή του Ροντρίγκο ή ακόμα και του Στόχ που έκανε και εκείνος ένα λάθος, ειδικά προς το τέλος που θα έπρεπε να δώσει την μπάσα κτλ. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Το τι πρέπει να γίνει, έχουν στερεύσει ειλικρινά τα λόγια, Κωστή. Ειλικρινά, από στεναχώρια σε στεναχώρια. Ένα πράγμα εγώ κατάλαβα, μπορεί να είναι αργά που το κατάλαβα, που δεν ξέρω όμως πώς να το πω. Είναι ότι τελικά όλος ο στόχος όλης της χρονιάς, έτσι, δεν ήταν μόνο να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα έτσι. Δηλαδή, φταίει με την Ξάνθη κτλ. Ο μοναδικός στόχος... Έπαιξε και αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι. Έπαιξε και αυτό καθοριστικό ρόλο. Ναι, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Όχι, άλλο θέλω. Βλέπετε, μιλάμε για τα δικά μας τα μειονεκτήματα, μιλάμε για τα δικά μας λάθη, αλλά όλο αυτό στην περιραίωση ατμόσφαιρα είναι... Όχι, άλλο θέλω να σου πω για να καταλάβεις. Ο μοναδικός στόχος ήταν όλο αυτό το παραμύθι και για τώρα, αλλά να μπορέσουν και την επόμενη χρονιά να κάνουν το Σαββίδι να φύγει. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος τελικά. Ούτε τα έτη double που λένε, ούτε τίποτα άλλο, γιατί ξέρουν ότι όσο, όπως είπες, όσο θα είναι αυτός εδώ και με τον ΠΑΟΚ έτσι και με τον κόσμο έτσι τρελαμένο, γιατί βλέπεις ότι
παρόλο που έχουμε αγανακτήσει και ακούγονται διάφορα, ο κόσμος το στηρίζει, γιατί ξέρει τι ακριβώς έχει κάνει ο Σαββίδης, γιατί ξέρει τι πλήρωσε, γιατί ξέρει ότι μαζί του μπορούμε να κάνουμε πολλά και έρχονται ακόμα πιο πολλά, έτσι. Φυσικά. Ο μοναδικός λοιπόν στόχος. Η αρχή ήταν, αυτά πέρσι, πρόπερσι ήταν μόνο το ξεκίνημα, η αρχή. Ο εφιάλτης τους αυτός είναι. Η νέα Τούμπα, ο ΠΑΟΚ στο Champions League, τα πρωταθλήματα που έρχονται, αυτό δεν μπορούν να. Αυτό είναι που τους τρελαίνει. Αυτό προσπαθούν, Κωστή, από την αρχή της χρονιάς, με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το ψέμα. Ο στόχος, ο μοναδικός τους τελικά είναι αυτός. Πώς να τον κάνουν να φύγει, πώς να τον κάνουν να εκνευριστεί, να τα βάλουν και κάποιοι ψευτοπαοξίδες για μένα, έτσι, δεν είναι κάτι άλλο. Να μαλώνουν εδώ πέρα, όσοι το Instagram φταίει, όσοι όλα τα άλλα είναι, να φάμε να λέγαμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει τη νέα χρονιά. Ελπίζω, όπως είπες και εσύ, να ξεκινήσει από τώρα, να έχει ξεκινήσει δηλαδή ο σχεδιασμός, για να μην χαθεί και επόμενη, αλλά ηρεμία σε όλους. Ο μοναδικός στόχος, παιδιά, είναι να φύγει ο Σαββίδης. Τίποτα άλλο. Αυτό έχουν στόχο, αυτό έχουν βάλει στόχο, όλοι, όλο το ΠΟΚ, μην τρώμε πρόλογο, όλοι αυτό θέλουν, εντάξει, γιατί ξέρουν πόσο ισχυρός είναι, γιατί έχουν καταλάβει επιτέλους μετά από τρία χρόνια τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά. Εντάξει. Έγινε Μανώλο. Όχι, ναι. Όχι ο δεύτερος, όχι φταίει ο Φερέιρα, όχι, δεν με νοιάζει, παιδιά, τέλος. Ο μοναδικός στόχος είναι να το διώξουν. Αυτό θέλουν να κάνουν. Έγινε. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Για να είμαστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Εγώ είμαι. Καλώς τον παιδί. Αλώς τον. Πολλά μποφόρ. Πάμε. Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, ψυχορεμένος ο πατέρας μου με πήρε από το χέρι και με πήγε στο συντριβάνι. Και με έμαθε, μάλλον με πέρασε μέσα στο μικρό μου εγκέφαλο, να βλέπω μία ομάδα που να ξέρει να αγωνίζεται και όταν θα γυρνάω την πλάτη να φεύγω εκ του αποτελέσματος, οποιοδήποτε αυτό αποτελέσματος, να μην στεναχωριέμαι. Ναι. Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή ή την περασμένη Αγωνιστική, ναι, με ποιους κατέβασε την ομάδα, την προπερασμένη με ποιους ξεκίνησε την ομάδα, ναι, εχθές με ποιους ξεκίνησε την ομάδα το πρώτο ημίχρονο, που όλα γίνονται στο πρώτο ημίχρονο προς τον αντίπαλο και όχι στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, κύριε εσύ που κάνεις τον προπονητή. Τέλος πάντων, ήταν επιλογή άλλων. Εμείς δεν φτάνουμε σε τίποτε. Εμείς είμαστε καρεστά περμητίδο λεβαντάρτια στο οπλικατόριο. Που συμβαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αυτό αγόρι μου. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Εμείς μαζί για μια ζωή. Μπιζί μπαύρε, μην το βάζετε κάτω. Εννοείται, αυτό. Μην το βάζετε αυτό, καλά κάτω. Αυτό. Άγανε πολλές πίκρισες στα χρόνια που φτάσατε. Αυτά δεν είναι τίποτα. Έχουμε μάθει στην ταπείνωση και στην ξεφτίδα από κάτι σαν κι αυτό να. Ξεχνάς και το λέω μας, Ξεχνάς και το λέω μας όταν θα φέρεις ποδοσφαιριστές. Ναι, το ξεχνάω. Είχε ψυχολογικά, δεν μπορούσε να παίξει. Είχε ψυχολογικά. Έχει πολλά λάθη. Ναι. Πολλά λάθη έχει κάνει η διοίκηση. Αλλά ο μεγάλος, το βουνό που έχω πίσω, ο μεγάλος ευεργέτης μου, πιστεύω από τα λάθη του, αυτήν τη χρονιά τώρα που μας έρχεται, μόλις τελειώσει και η τρίτη αγωνιστική που απομένει, να τα βάλει όλα στη σειρά όπως κάνει τις επιχειρήσεις του, όμορφα και ωραία, τέλεια, να βάλει και τον ΠΑΟΚ σε μια ωραία σειρά για να μας σέβονται και να μην μας ξεφτιλίζουνε ακόμα και οι ίδιοι συνειδοπαδοί μας. Θα πάω και στο πράγμα. Λοιπόν, όσο θα πω, θα μου επιτρέψεις να πάρω και λίγο θέση τους διπλανούς. Λοιπόν, δεν πλήρωσανε τους υπαλλήλους του Μαρινόπουλου, χρωστάνε τους ποδοσφαιριστές τους, προσφυγεί ο Βέλεθ και βρήκαν έναν τρόπο τώρα να πάρουν ένα ποδοσφαιριστή. Μπιζίν ΠΑΟΚ, εμείς μαζί για μια ζωή. Φιλιά, γεια σου Παυλάρα. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο, να πάω σε διάλειμμα, θερμή παράκληση και για να μην περιμένετε τις διαφημίσεις, θυμίζω ότι άνοιξε και πάλι τις πύλες του το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη με υπαίθριους
χώρους παιχνιδιών και για εσάς που είστε καπνιστές, με απόλυτη ασφάλεια, με όλα τα πρωτόκολλα, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, με χαμογελαστούς ανθρώπους, με οικογένειες που δουλεύουν εκεί και σας περιμένουν. Βέβαια, με το ωράριο όπως το έχουμε πει, 12 το μεσημέρι με 4 τα ξημερώματα, Ρίτζεσι Καζίνο, Θεσσαλονίκη. Πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, αυτό το μήνα ειδικά LG, καταπληκτικά πράγματα από την LG και οι συσκευές ψήξης με door cooling, φοβερή τεχνολογία και έχετε δώρο αν επιλέξετε είτε ψυγείο είτε πλυντήριο LG, ατμοσίδερα κτλ. Θα τα δείτε εκεί όταν πάτε, μπαίνετε στο κατάστημα, λέτε στο Μάκη ότι άκουσε τον Κωστή που λέει ότι είσαι κορυφαίος και σας προσέχει ακόμα περισσότερο. Και κινητά και τάμπλετ και κλιματιστικά και ψυγεία και πλυντήρια και τηλεοράσεις και ό,τι θέλετε. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, μόλις κατεβαίνετε την αερογέφυρα, μετά το αστυνομικό μέγαρο, στα πρώτα φανάρια, δεξιά είναι η Ανδρέα Παπανδρέου, θα το δείτε ηλεκτρονέτ, εκεί θα πάτε και θα ησυχάσετε. Φυσικά για το πιο φρέσκο θαλασσινό, εκλεκτά πεντανόστιμα, δύο μαγαζιά κούκλα με παραίστικο μεσεδοπολείο, με τη Λιβεριά, 214.000 για το κέντρο, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Εκεί θα βρείτε αυτά που θέλετε, υπέροχα. Όπως για γλυκό, για τούρτα, για παγωτό εκλεκτό και Παύλοβα και Βέλβετη Μπόσκο και να μέλια εξαιρετικές γεύσεις μεγάλα ημέρας, το παγωτό τους γλύφει στα δάχτυλά σου. Νικολαίδης και στο 237 και στο 163 στην Καραολή και Δημητρίου στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά 1-2-1 και βέβαια Τσαντεκίδης, αυτός έχει το επόμενο αυτοκίνητό σας, δεν το ξέρετε απλά ακόμα, όταν θα πάτε εκεί θα αφήσετε το παλιό σας που τρέχετε συνέχεια στο συνεργείο και θα πάρετε αυτοκίνητο σαν καινούριο. Πληρώνετε όπως μπορείτε, το πηγαίνετε σε όποιο συνεργείο εσείς θέλετε, είτε είναι επαγγελματικό, είτε γιοταχή, είτε οτιδήποτε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Πάμε, πάμε! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έτσι κι αλλιώς, το έχω πει πολλές φορές, μαζί και εμείς, σαν εκπομπή. Μαζί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξουμε γραμμές. Ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες δεν σας αφήσαμε απ' έξω. Α, αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Ωραία Κοστούλη να κάνεις εκπομπές πανηγυρικές, ε? Μετά από μεγάλα βράδια, μετά από σπουδαίες επιτυχίες. Η μαγιά είναι εκεί φίλε. Να είσαι εκεί μαζί με τον άλλον αφού τον λες είσαι παρέα. Είσαι. Είσαι οικογένεια. Είσαι. Έχει μόνο χαρές. Όχι βέβαια. Μαζί, όπως λέμε εμείς μαζί για τον ΠΑΟΚ, εμείς μαζί και σαν εκπομπή. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρισμένα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Έρχομαι τώρα αμέσως στα Λαμπιόνια να βοσβήνουν. Να πω ότι η δεύτερη ώρα είναι μια προσφορά από τη Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Η χορηγός μας παντοτινός, εκλεκτά πεντανόστιμα, με άπλα τα τραπέζια γιατί πήρε και το δίπλα χώρο Δημήτρης και γι' αυτό τον προτιμάτε γιατί είναι όλα εκλεκτά. Όλα γλύφετε τα δάχτυλά σας εξαιρετικά. 705-750 τη Λιβεριά. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι για το θέμα της τέντας, ένας είναι ο προορισμός, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 430-011 ανατολικά στην Καλαμαριά και στην Πολύχνη ανεβαίνοντας στην Αγνώση Στρατιώτη 92. Εκεί κάνετε δεξιά, υπάρχει το μαγαζί, το κατάστημα, ο εκθεσιακός χώρος. Και έρχεται και σας παίρνει μέτρα χωρίς επιβάρυνση ο Γιάννης και περνάτε τέντα για μια ζωή. Και φυσικά Κλιμάρτ, αυτός είναι ο βασιλιάς του κλιματισμού. Για ψήξη, για θέρμανση, για κεντρικά συστήματα VRV, Κώστας και ο Σες, Daikin, Γραβιάς και Δελφών Γωνία. Αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνει. 9-17-6-46. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Καλό στο φίλο μου. Καλό στον. Είναι για μένα όταν από 40 μεταγραφές οι 10 είναι θύρα, είναι πετυχημένη. Φυσικά. Με αυτό το ποσοστό που λες, εννοείται. Όταν από τους 40 ή 30 είναι θύρα, τότε είναι αποτυχημένη. Σωστό και αυτό το ποσοστό. Νομίζω ότι στην περίπτωσή μας δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν μετρήσουμε να δούμε ποιοι ήταν οι πετυχημένοι και ποιοι αποτυχημένοι όταν μπορείς ναι. με όλες αυτές τις μεταγραφές που γίνανε ναι. να φτιάξεις μια δεκαοχτάδα η οποία να έχει καλούς παίκτες και να μπορούν να παίξουν
το αίτητο μιας ολόκληρης χρονιάς. Ναι. Νομίζω ότι είναι πετυχημένη. Τώρα, φιλάρε Τέμου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Αυτή η φουρνιά, που δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα μείνουν, δηλαδή η φουρνιά αυτή που την τριετία έγραψε την ιστορία της. Εμωμάτος ο Βαρέλα, ο Μπίσεσβαρ, ο Κρέσπο, έτσι, αυτή η φουρνιά, ο Βιερίνια, αυτά τα παιδιά, ο Μαουρίσιο, αυτή εδώ η φουρνιά, έτσι, κρίνεται ως απόλυτα πετυχημένη. Ασχέτως που ναι, φέτος είχαμε αυτό το πρόσωπο, έτσι. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Μιλάω τώρα, είπα κάποιους, ξέρω, ο Λιμνιός, βάλτε μέσα. Ποιοι άλλοι είναι, ρε παιδί μου, αυτοί που τους έχουμε τώρα και που έχουμε περάσει με τα τελευταία χρόνια μαζί τους και ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές. Κρίνεται πετυχημένη, ασχέτως που στο τέλος, δηλαδή η ιστορία, δεν ξεγράφει. Έτσι. Ορίστε. Για φέτος είμαστε στο τελείωμα. Α, δεν χρειάζεται να το πούμε. Είναι τραγικό. Περιμένετε από μένα να σου πω ότι είναι αποτυχημένη χρονιά. Ωστόσο, κάνοντας μια γενική θεώρηση του πράγματος, κάνοντας έναν απολογισμό που λένε οι παλαιοί, νομίζω ότι αυτή η φουρνιά είναι η πιο επιτυχημένη στην ιστορία του συλλόγου. Έτσι. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, το λάθος της διοίκησης για μένα δεν είναι εκεί. Δεν είναι στις μεταγραφές. Ούτε στο σχεδιασμό, γιατί πέτυχε ναι, να πάρει τέσσερις ναι, τίτλους μέσα σε τρία ναι, χρόνια. Είναι πού. Αυτό όμως που έκανε ναι, λάθος και πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά είναι αυτό που είπες νωρίτερα. Δεν μπορείς να αλλάζεις όλη την ομάδα όταν φεύγει ένας προπονητής. Όλο το ναι, team δηλαδή. Αυτό είναι αυτό που υποστηρίζει την ομάδα. Αυτό πρέπει να είναι του ΠΑΟΚ, να είναι σταθερό. Μόνιμη. Άνθρωποι σου, πώς έχεις οδηγό πούλμαν, αλλάζουμε κάθε χρόνο. Δεν γίνεται. Αλλάζουμε, όχι. Όχι, οικονομική βέβαια, διευθύντρια αλλάζει συνέχεια, η Γκοντζάρεβα, δηλαδή, κάθε φορά αλλάζει, όχι. Να σου πω, το πιο απλό πράγμα, ο φύλακας που ξέρει, αυτός που ποτίζει το χορτάρι, αλλάζει συνέχεια. Όταν είσαι κάπου, φιλάρετέ μου, και γνωρίζεις, ειδικά σε θέματα ψυχολογίας παικτών, ειδικά στο μυϊκό του σύστημα, στις αντοχές τους, στον τρόπο που προπονούνται, στα χούγια τους, στο χαρακτήρα τους ακόμα βρε αδερφέ. Διότι αλλιώς προσεγγίζω έναν που είναι πιο ευαίσθητος ή πιο αψίκορος ή πιο ιδιότροπος ή πιο βολικός ή πιο συναισθηματικός και αλλιώς έναν άλλον, έτσι. Αυτό λέμε. Κλείνω παρένθεση, αφήνω να συνεχίσει. Μιλάμε για financial fair play. Σίγουρα ούτε αυτό είναι λάθος της διοίκησης για ένα απλό λόγο. Αν δεν πέφτανε τα 150 εκατομμύρια, από αυτούς εκεί κάτω δεν παίρνεις ούτε μια τρίχα. Ούτε τον πυρετό τους. Τώρα τι να λέμε. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση ήταν ένα μικρό θαύμα. Αν σπάσεις αυτό το απόστημα που υπάρχει εκεί κάτω, γιατί δυστυχώς παίζουν μέσα και έξω από το γήπεδο, τότε το συζητάμε. Περισσότερο απ' έξω από το γήπεδο. Βέβαια. Περισσότερο. Τότε το συζητάμε. Φέτος, για μένα, να μην δώσεις 150 για να πάρεις τίτλους, αλλά να δώσεις λιγότερα. Αλλά τώρα, προς το παρόν δηλαδή, αυτό που γίνεται μια τεράστια ανατροπή. Θέλει πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη για να το πετύχεις. Ακριβώς. Και να πω το εξής. Ναι. Από όλους αυτούς που είπες, τους ένδοξους παλιούς παίκτες, για μένα χρειάζεται το πολύ 4 έως 6 επιλεκτικά να υπάρχουν στην καινούργια ομάδα, οι οποίοι να έχουν και το δεδομένο, το σίγουρο, ότι θα είναι και αναπληρωματικοί και θα περιμένουν τη στιγμή τους. Γεια στο στόμα σου. Δηλαδή, τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Πολύ σημαντικό, φιλάρετε μου, αυτό που λες. Όποιος μείνει να ξέρει ότι τα χρόνια δεν είναι πλέον 28, ούτε 30, ούτε 31. Φίλε, θα μείνεις, όμως πρέπει εσύ μόνος σου να το καταλάβεις. Δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτά Τρίτη Κυριακή, Τρίτη εγώ λέω και όχι Πέμπτη. Τρίτη Κυριακή, Τρίτη. Κύπελο, Champions League, πρωτάθλημα, ξανά ή Europa, ό,τι είναι τέλος πάντων. Μόνος σου πρέπει να καταλάβεις, για να το ξεκαθαρίσεις εξ αρχής, για να μην υπάρχουν μουρμούρες με αυτόν ή με τον επόμενο προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό, διότι οι παίκτες είναι εγωιστές, φιλάρετε. Ειδικά οι παίκτες που είναι ισχυρές προσωπικότητες. Θα πρέπει να καταλάβει. Αυτός λέει πάρα πολλά και κάνει ελάχιστα. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Εγώ βάζω έναν αστερίσκο. Έχετε καταλάβει. Σας το έχω πει, δεν πρέπει να το λέω κάθε μέρα. Ότι δεν ελπίζω ότι με αυτόν μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Την έχω πει την άποψή μου. Δεν νομίζω ότι βοηθάω στο να λέω κάθε μέρα
ότι σε αυτόν δεν έχω πίστη. Αν όμως αποφασίσουν αυτόν, θα πούμε. Εντάξει, αν αποφασίσουν. Όχι, αν αποφασίσουν αυτόν, θα πούμε πάμε αυτόν τώρα να δούμε τι μπορεί να κάνει. Να το γυρίσει και να είμαστε εκεί να του πούμε μπράβο που το γύρισες και μας γέψευσες. Απλά. Ας κόψει πρώτα απ' όλα τα πολλά. Τραγικό. Μη λες τίποτα. Δεν μπορείς να λες για ποιότητα σε μια ομάδα που κυριολεκτικά έχει την καλύτερη ποιότητα που υπάρχει. Σε παρακαλώ. Χειρότερο, παίξε με την K19 του ΠΑΟΚ που αυτούς τους παίκτες που είχε ο Παναθηναϊκός τους είχε κερδίσει και ήταν αίτητος για 2,5-3 χρόνια. Αρωτήσεις. 10 Βάζελους, τους ξέρετε αυτούς που παίζανε χθες? Πέρα από έναν δυο που είναι έμπειροι. Ούτε καν τους ξέρανε, ήταν η K19. Και μιλάς μετά από αυτό το παιχνίδι, μετά από αυτό το πρόσωπο, μετά από αυτό που έχεις δείξει και με τον Όφη και με την ΑΕΚ, με τους τραυματισμούς, εγώ σου λέω, με τους εξωτερικούς παράγοντες. Μιλάς για ποιότητα, αυτούς έχω, με αυτούς παίζω και η ποιότητα αγοράζεται. Λες τέτοια κουβέντα. Τι λες, τι χρειάζεσαι δηλαδή για να κερδίσεις την K19 του Παναθηναϊκού, λέω εγώ, ρωτάω. Τίποτα, δεν έχει να πει ότι έχω και ευθύνη, φταίω και τελειώνει. Αλλά πάει και τα ρίχνει στους άλλους. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Έγινε, σε ευχαριστώ φιλάρετε. Πάμε. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε Τάσε. Έλα. Λοιπόν, και εγώ εκεί θα εστιάσω βέβαια στο ξεκίνημα της εκπομπής σου με κάλυψες. Για τις ολοφάνερες πλέον τριγωνικές συναλλαγές που γίνονται και δεν κουνιέται φύλλο. Μόνοι τους τα λένε, παιδιά. Εντάξει, ζούμε. Τα μαρτυράνε μόνοι τους. Μα είναι και ομολογία, φίλε, και δεν κουνιέται φύλλο. Φύλλο σήμερα. Πού είναι, αυγένει. Πολλοί αναρωτήθηκαν από χθες αν γινόταν το ανάλογο. Τι, αν γινόταν το ανάλογο. Φίλε, θα είχαν στήσει μία σκευωρία, θα ήσουν έτοιμος για την Δέλτα Εθνική. Ακριβώς. Τώρα, παιδιά, όλα εντάξει, έτσι. Όλα οκ. Okay. Μιλάμε εδώ τώρα, το μαρτυράνε μόνοι τους, τα μαρτυρήσανε. Για μόνοι τους. Για να το συνδέσω και με αυτό που είπε ο φιλάρετος, ώστε να σπάσει το απόστημα αυτό από κάτω, και στο έχω πει και εγώ ότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση με αυτούς από κάτω, τους πεντακάθαρους, θα ξοδεύεις παχτολό χρημάτων και εκεί που θα δικαιούσε να παίρνεις, ξέρω εγώ, 5 πρωταθλήματα, με το ζόρι θα παίρνεις ένα. Και θα έχεις ένα αποτέλεσμα ότι στις εποχές και τις χρονιές που δεν τα καταφέρνεις, καλή ώρα όπως φέτος, να υπάρχει εσωστρέφεια, εσωτερικές διαμάχες, διαξυπισμοί, λοιπόν, και ψιλομπάχαλο. Όσον αφορά τον προπονητή, εγώ προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω υπομονή, ας το πούμε, δεν βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα. Ναι. Πιστεύω όμως ότι μετά το χθεσινό, και το τονίζω το χθεσινό γιατί ήταν και πιο αντίπαλο είχες απέναντί σου, πιστεύω ότι τα κανονάκια που λέγαμε στο ηλεκτρονικό, όταν παίζαμε οι ζωές του, τελειώσανε. Και οι δηλώσεις μετά. Και αυτό θα έλεγα, το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε μόνος του, με τις δηλώσεις που δεν ξέρω πραγματικά, σου δίνουν την εντύπωση ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αλλού. Είναι αλλού, ρε παιδί μου, είναι αυτό σε μια άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή, στον κόσμο του. Θα στο φέρω, θα κάνω ένα παραλληλισμό, σε αντιστάθμισμα με τον Λουτσέσκου της τελευταίας διετίας, ας το πούμε, τον ΠΑΟΚ που είδαμε, που με αποκορύφωμα την Περσία, μετά τα γλέντια, τα πανηγύρια κτλ. Και όντας με πόσες απουσίες, πήγε κάτω στην ΑΕΚ και πάτησε στην ΑΕΚ και πήρε στο κύπελο ξανά εκεί πέρα μέσα. Μέσα και. Μία το κατάφερε πέρσι, μετά το μεθύσι του πρωταθλήματος, και μία το κατάφερε πρόπερσι μετά την τρελή απογοήτευση. Γιατί αν επικαλεστούμε τη φετινή πάλι απογοήτευση και τον όποιον εκκρεμισμό, το ίδιο έπανε πριν 2 χρόνια που σου κλέψανε το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια. Ναι, ναι. Όμως κάτσε την ομάδα συσπηρωμένη. Την νέα, δεν ξέρω τι τους έλεγε, πώς τους μιλούσε μέσα στα αποδυτήρια, αλλά τα ξέρουν οι άνθρωποι που τα ζήσαν από κοντά και είχαν εικόνα, λοιπόν. Μπορεί αυτός να το κάνει αυτό, αυτό είναι η ερώτησή μας. Εγώ πιστεύω ότι στο κομμάτι αυτό που πρέπει ο προπονητής να είναι και ψυχολόγος, νομίζω ότι δεν το έχει. Άποψή μου προσωπική, ναι. Αν τον κρατήσουν όμως, αν τον κρατήσουν Κωστή, μακάρι να μας διαψεύσει. Όλοι το ευχόμαστε. Παιδιά, δεν έχουμε αιμονές και συμπάθειες και αντιπάθειες. Το συμπαθούσαμε τον Λουτσέσκου όταν ήρθε. Δεν τον ήθελε κανένας, ρε. Εδώ μιλάμε. Πρώτο πληθυντικό, δεν τον γουστάραμε καθόλου αυτό όταν ήρθε. Έτσι. Άρα, περιμένουμε να δούμε. Είπαμε, γιατί δεν είμαστε εδώ για να ξυλώνουμε προπονητές. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ο Λουτσέσκου δεν είναι από μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, να μην τα ξεχνάμε.
γιατί τώρα κάποιοι επικαλέστηκαν αυτό με τον Φερέιρα. Λοιπόν, απλά στο κομμάτι αυτό εδώ της ψυχολογίας, της προσέγγισης, ναι, ούτε ο Ίβιτς είχε κάνει πρωταλισμό σαν προπονητής. Φυσικά, ναι, φυσικά. Λοιπόν, δείχνουν όμως αυτοί οι δύο προπονητές ότι στο κομμάτι της προσέγγισης των παικτών, γιατί και ο Ίβιτς όταν θυμάσαι με τον Ντούντο η χρονιά κάπως έτσι έμοιαζε. Αρκετά κοινά έχουν στην ξεροκεφαλιά με τον εδώ και στο πείσμα. Έτσι, και στις δηλώσεις. Πάρα πολλά βλέπω κοινά, ναι, πάρα και στις δηλώσεις και σε πολλά πράγματα και στον τρόπο που η ομάδα, ναι, είχε καταρρεύσει, που όπως έπαιζε κτλ. Και όμως κατάφερε τουλάχιστον τότε σαν play-off λίγο να το αλλάξει. Αυτός δεν έχει αλλάξει τίποτα, ειδικά με την περίοδο του κορονοϊού που η ομάδα έκατσε. Ναι, γυρίσαμε χειρότεροι από όλους. Μετά τον κορονοϊό επιστρέψαμε πιο ανέτοιμοι πνευματικά. Γιατί τώρα, ο κορονοϊός ήταν για όλους. Όλους τους βρήκε. Δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Να μην λέμε τώρα. Μην γίνομαστε δηλαδή σαν αυτούς από κάτω, ναι, που... Τάσο μου κάνε επίλογο, σε παρακαλώ, γιατί περιμένουν πέντε. Αυτά, ναι. Αυτό, ναι. Αυτά εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα. Ότι είναι περίεργα τα πράγματα, αν αυτός μείνει του χρόνου. Ναι. Και πάλι όμως θα στηρίξουμε ποια είναι η απόφαση και μακάρι, θα το ξαναπώ και θα κλείσω, να μας διαψεύσει αν μείνει του χρόνου. Ναι. Στο ερώτημα μακάρι που μου θέτει η Άννα απαντάω ευθέως και αμέσως. Πιστεύεις θα μείνει ή θα φύγει? Πιστεύω θα φύγει. Αλλά και εγώ πιστεύω θα φύγει. Επειδή μου λέει σε παρακαλώ θέλω μια ευθεία απάντηση. Σου λέω δεν πιστεύω ότι θα φύγει. Αν όμως προσέξτε τι θέλω να πω. Τώρα ενώ εγνώσιμο ότι δυσαρεστώ και δεν λέω ευχάριστα πράγματα. Αν αποφασίσει ο Ιβάν, έτσι, η οικογένεια, ο Ρέμπε, ότι μένει αυτός ο προπονητής, δεν κάνουμε πόλεμο από την πρώτη μέρα στον προπονητή, ούτε βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια. Θα περιμένουμε, μήπως τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί, ότι δεν ήταν δική μου η ομάδα, ή ότι είχα τραυματισμούς, ή ότι δέχτηκα πόλεμο, ή ότι. Μήπως δούμε κάτι άλλο. Αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή τη δεδομένη, ευθέως σου απαντάω. Αν νομίζω ότι μπορεί, εγώ λέω αμφιβάλλω πάρα πολύ. Εγώ η μόνη τεκμηρίωση που μπορώ να σου κάνω, Κωστή, γιατί πιστεύω ότι θα φύγει, είναι ότι με αυτά που βλέπουν προφανώς δεν μπορούν να διακυδέψουν το μέλλον της ομάδας στηριζόμενοι επάνω του. Ναι. Εφόσον αποφασίσουν να τον κρατήσουν, ναι, εμείς πόλεμο από την αρχή δεν κάνουμε. Τέτοια πράγματα δεν έχει. Βέβαια. Περιμένουμε να δούμε πράγματα. Γιατί, μα και ευχόμαστε, αν μείνει, να δούμε πράγματα τέτοια που να πούμε ρε μάγκα, είχες δίκιο και εσύ είχαμε παρεξηγήσει και μας διαψεύζεις πανηγυρικά, διαψεύδεις και μπράβο σου που το άλλαξες. Αυτό που είχα πει για τον Λουτσέσκου. Μπορεί να υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν σου πω. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Και καλό είναι που δεν τα βλέπουμε και δεν τα ξέρουμε. Δεν ξέρω. Στην παρούσα φάση πολύ αμφιβάλλω πάντως. Ναι. Χαιρετώ. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Να είσαι καλά. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστέ. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Δημητράκη μου, έλα. Έλα. Στα γρήγορα και να μην σε απασχολώ. Αλίμονο. Μην αγχώνεστε. Εσείς έχετε πρόεδρο που αγαπάει την ομάδα σας. Αλίμονο με εμάς. Ναι. Και θα δείτε όταν τελειώσει τη σεζόν, θα κάνει θαύματα και θα τρίβεται, ναι, τα μάτια σας. Είσαι σε αυτούς τους Αριανούς που δεν τους αρέσει καθόλου αυτή η κατάσταση. Ειδικά αυτό που βγήκε χθες, που είναι... Δεν μπορώ. Ναι. Και παρακαλώ και τους παοξίδες, όταν αναφέρονται σε αυτές τις υποθέσεις, να μην λένε οι Αριανοί. Να λένε κατευθείαν το όνομα του Προέδρου αυτού, του, ναι, Χάρη. Ναι. Το λένε. Ναι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ναι. Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ. Έγινε, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ κι εγώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου, εγώ στην καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Έλα, Στελάρα μου. Τι να, ρε φίλε, βλέπεις τώρα την ομάδα. Ναι. Και σου προκαλεί θλίψη. Με μία λέξη δηλαδή. Θλίψη αυτό. Χθες εγώ εκεί που το έβλεπα, συγγνώμη, βγήκα έξω. Εγώ είχε πόσα άτομα μέσα. Βγήκα έξω, φίλε, στο πεζοδρόμιο. Κάθισα απ' έξω από το μαγαζί. Άκουγα. Το πιστεύεις? Είχα την πλάτη στην τηλεόραση και άκουγα, δεν έβλεπα. Για μια δόση είχε τρεις τελικές τώρα με την ΚΑΠΑ 18 του Παναθηναϊκού. Εντάξει, η ομάδα έχει θέμα σοβαρό. Είναι άρρωστη. Πρέπει να γύρει και δεν λύνεται με ασπιρίνη, ούτε με αλγκοφρέν, ούτε με ντεπών, ούτε με παναντόλ έξτρα. Κωστή, θέλει εγχείρηση. Θέλει σοβαρά πράγματα. Αλλαγές. Επειδή στη μνήμη είμαι πολύ δυνατός, είχαμε πει στα μέσα της χρονιάς, άμα θα χάσει το πρωτάθλημα, ο Φερέιρα θα τον κρατήσει.
και λέγαμε, είναι και ο τρόπος που θα το χάσεις. Μπορεί να το χάσεις με ένα βαθμό πάνω στο νήμα. Όχι, μπορεί να το χάσεις με δύο βαθμούς. Να, να σου αφαιρέσουν βαθμούς και να σε καταπιέσουν. Ναι, όχι, ναι. Θα αφαιρέσω, δεν θα αφαιρέσω. Εγώ μιλάω αγωνιστικά. Α, αγωνιστικά καθαρά, ναι. Η ομάδα επηρεάστηκε, αφάνταστε, δεν το συζητάμε έτσι. Αλλά εγώ λέω ότι να παίζεις μπαλάρα, να δημιουργούσε τελικές, κάτι να ρίχνεις. Έχεις ένα χρόνο την ομάδα, ρε φίλε, και δεν έχεις δείξει τίποτα. Όσο καρέρα την έρθει, έχει τρίτος προπονητής και κάτι δείχνει. Μπράβο, και αυτός μετά ήρθε. Θυμίζω, Στέλιο, μία κουβέντα που είχαμε, δεν θυμάμαι αν ήταν με σένα ή με κάποιον άλλον. Με ρώτησε πριν το, όταν ανακοίνωσε την εμπιστοσύνη του και του, στην ουσία του έδωσε και την επόμενη χρονιά πριν τα play-offs, το θυμάστε? Που είπε αυτός θα μείνει, το θυμάστε? Πριν τη διακοπή με τον κορονοϊό, είχε πάρει χρήσμα και για την επόμενη χρονιά ότι αυτός μένει. Με ρώτησε λοιπόν κάποιος, λέει, πιστεύεις ότι αυτό είναι? Λέω, παιδιά, αν έχουμε επανέναρξη των play-offs, το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα εκεί και αν συνεχίσει το ίδιο προβληματικό πρόσωπο που έδειχνε και πριν τη διακοπή, έτσι, γιατί θυμίζω ότι το μάτς με τον Γαύρο εδώ ήταν ένα ξεγύμνωμα. Παρουσιαστήκαμε τόσο ανέτοιμοι στο μάτς, το μάτς της χρονιάς, που πραγματικά αρρωστήσαμε όλοι. Και είχα πει τότε, να δούμε τι θα δείξει στα play-offs, πώς θα παρουσιαστεί, ναι, με τους τραυματισμούς, ναι, με όλο το κλίμα το απ' έξω, όλα αυτά, θα παίξει ρόλο στο τι θα γίνει μετά. Όπως και γίνεται, παιδιά. Αυτό θέλει εγώ, έχω να πω. Και κάτι ακόμα, ο Δάρας, πρόεδρος του Πανιώνιου, χρόνια γιατρός του Ολυμπιακού. Πιο παλιά ο Βρέντζος, πως λέγεται, του Εργοτέλη, ο αδερφός του Ολυμπιακού. Ναι. Ο Άρης τώρα, τα λαβέρια που τρέπονται προς τιμή του, τρέπονται και οι ίδιοι οι Αργιανοί. Φυσικά. Δηλαδή τα γράφω και στο πρωτοσέλιδο, ο Ματέο λέει στο Θεσσαλονίκη μέσω Πειραιά. Τι μέσω Πειραιά, φίλε, εγώ ξέρω ότι πας μέσω μια παρακαμπτερίου ότι θες να κόψεις δρόμο να εκδώσεις κάποια χιλιόμετρα να κάνεις. Τι μέσω, δεν κατάλαβα. Ναι, ναι. Πάμε στην Καστοριά μέσω Καστανιάς. Ναι, αυτά να τα είχαμε κάνει εμείς, φίλε, μας είχαν κρεμάσει από την Ακρόπολη για το Λευκό τον Πύργο. Πού είναι η ΕΕΑ? Καμιά φωτογραφία θα πας να βγάλεις στον Πειραιά, κυρία Μαρούπα? Καμιά φωτογραφία θα πας στον Πειραιά? Ο Αυγενάκης, ο Playmobil, πού είναι? Πού είναι ο Playmobil? Οι αρκούδιδες αυτά, οι φαραντούριδες, Ήτως θα δίνουν σε χαρτάκι, τι θα διαβάσουν, τι θα πούνε. Ο Αλέξης, ο λαλίστατος, Αλέξη, πού είσαι, Αλέξη? 400 χιλιάρικα του τερματοφύλακα σε αυτή την ηλικία. Πού είσαι, Αλέξη? Περιμένουμε, Αλέξη, να κατακεραυνώσεις όλα αυτά που γίνονται. Τον περιμένει ο Πανουργιάς. Αλέξη, τα τριγωνάκια, Αλέξη, δεν σε ενοχλούν? Γιατί εδώ για το ξενοδοχείο λύσαξες. Για το ξενοδοχείο. Λύσαξες. Ούτε τα προσχήματα κρατάνε. Προστή, ούτε τα προσχήματα, τίποτα. Τίποτα. Μόνοι τώρα... τους, εν τω μεταξύ, μόνοι τους τα λένε έτσι. Με ανακοινώσεις, με διαρροές, μόνοι τους. Παιδιά, τι να πούμε εμείς. Προστή, πιστεύω και αυτή έτσι. Την κυρία που εγκλωβίστηκε ο Ιβάν στη Ρωσία, ρε φίλε, είναι και αυτό πλήγμα. Δηλαδή, αν ήταν εδώ και ο Σέκη, άλλο να το βλέπεις να συμμιλάει και άλλο τώρα μέσω Σκάκη και αυτά να είχαμε να λέγαμε, φίλε. Να... Όλα έπαιξαν το ρόλο τους. Όλα και το ρόλο αυτό τους. Που λες. Όλα. Εγώ θέλω αυτή τη χρονιά να τη διαγράψω. Τουλάχιστον να κάνουν κάτι καλό. Για να δούμε. Αυτό. Έγινε, Στελάρα. Έγινε, φίλε. Το μεσημέρι θα τα πούμε. Σε φιλό, σε χαιρετώ. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, παιδί. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Τι κάνεις, ο Μίνης από Χανιά είμαι, τι κάνεις? Γεια σου, ρε φίλε. Ωρε Χανιά, ωρε φίλε. Και έχω το Δημητράκι, το φιλαράκι μου. Έχει χαιρετίσματα, έχει χαιρετίσματα. Μπράβο. Δεν μου λες τι έγινε με το σύνδεσμο, τον κλείσαν τελικά? Όχι, μας κλείσανε, Κωστή, μας κλείσανε. Μας κλείσανε. Από εκεί να καταλάβεις, ως ένα απλό παράδειγμα να σου φέρω, ότι ο Ολυμπιακός που έχει πλοκάμια ως και στους συνδέσμους. Μέχρι και εκεί. Μαζί μας κλείσανε, ήταν κολλητά οι σύνδεσμοι μας. Ναι. Το Ολυμπιακού ή ο δικός μας, ήταν κολλητά, πολύ κοντά. Ναι. Ένα τετράγωνο πιο διαφορά. Ναι. Αυτός ακόμα ανεμίζει τις σημαίες του εκεί και βγαίνουν για εύκολα. Σοπα ρε φίλε. Εμείς μας κλείσανε και πήγαμε τελικά, δεν το βάλαμε κάτι και πήγαμε στη Λέσχη Μακεδόνων. Ναι. Και είμαστε εδώ μαζί εκεί με τα παιδιά της Λέσχης. Μπράβο, 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 βρήκατε άκρη. Το ξέρω και τα παιδιά. Το λέω και σαν διαφήμιση, άμα θέλω. Όχι, εννοείται, να το πεις, φυσικά να το πεις. Ότι ναι. Τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, για όλη η Ελλάδα, όποιος θέλει να έρθει, όποιοι ακούνε, είμαστε τώρα στην Ιερό Πολυτεχνείου, στη Λέσχη Μακεδόνων. Είναι μακριά από εκεί που ήσασταν πριν, γιατί πριν ήσασταν στην πλατεία, ήσασταν πολύ κεντρικά. Όχι, έτσι. Όχι, δεν είναι μακριά. Όχι, δίπλα. Κοντά, μάλιστα, είναι, κοντά. Μάλιστα. Είναι. Μέσα στα Χανιά, μάλιστα. Είναι μέσα στα Χανιά. Μακεδόνων ΠΑΟΚ, το σύνδεσμο των Μακεδόνων. Όχι, Μακεδόνων ΠΑΟΚ, Λέσχη. Όπως είναι Κρήτη, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όπως είναι Λέσχη. Μακεδόνων, όχι Μακεδόνες ΠΑΟΚ ο σύνδεσμος. Μακεδόνες, Μακεδόνων. Μακεδόνων, ναι, ναι, ναι. Είμαστε στο ίδιο κτίριο.
Μπράβο, 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 μπράβο. Μα ξέρω... Μας βοήθησαν τα παιδιά να είναι καλά, ναι. Μακεδόνες και είμαστε μπράβο μαζί τους. Μπράβο τους. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν το βάλαμε κάτω, Κωστή, δεν το βάλαμε κάτω. Αυτό ήξερα από τον Δημήτρη, ότι δεν δημιουργήσετε ποτέ πρόβλημα, ότι είστε άνθρωποι με τις οικογένειές σας, με τις δουλειές σας, ποτέ δεν ενοχλήσατε την τοπική κοινωνία, ποτέ ήσασταν αγαπητοί από όλους, σεβόντουσαν ότι είστε εκεί, έτσι. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση, ρε παιδί μου. Έτσι, τεράστια εντύπωση ότι εκεί πρέπει να υπήρξε καρφί, πρέπει να υπήρξε κάποιος να ήθελε να, πραγματικά έγινε, να σας κλείσει. Καρφωτή που λένε, καρφωτή πρέπει να έπεσε εκεί, κατάλαβες. Γιατί έχω συναναστραφεί με παιδιά από κάτω. Ήρθανε ο Δημήτρης και γνώρισα κάποια από τα παιδιά από εκεί. Και μπορώ να καταλάβω, εντάξει ρε παιδί μου, μπορώ να καταλάβω αν κάποιος τι σκεπτικό έχει. Τι σκεπτικό έχει. Τέλος πάντων. Μπράβο. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Εμείς δικηγόροι τίποτα. Ούτε θέμα δημιουργήσαμε, ούτε βαθμίσαμε. Αυτό. Κάναμε αυτό. Τίποτα. Ναι, τίποτα. Ναι, ναι, το παραμικρό δεν κάναμε. Το παραμικρό. Μάλιστα. Μετά είχαν στην αστυνομία γιατί ήμουν πρόεδρο, ήμουν τότε πρόεδρο. Μετά είχαν στην αστυνομία και από εδώ και από εκεί. Και πάλι δεν καταφέραμε τίποτα. Ενώ το Ολυμπιακό Σύνδεσμο. Ναι, αλωνίζουν. Αλωνίζουν. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Για πες τι άλλο θες να πεις γιατί σε πήρα τώρα. Κωστή, εγώ πέρυσι αν θυμάσαι. Τέτοιο καιρό, ναι. Η Book, δεν τους πιστεύω πολύ, αλλά όμως αξίζει ο κόπος να το πω. η Book μας έκανε πρώτο φαβορί επί Λουτσέσκου, μας έκανε πρώτο φαβορί ναι, ναι. Τον τίτλο πάλι. Και μόλις με το που έφυγε, έπεσε κατά... Και ήρθε αυτός, ναι, ναι, ναι. Τελείως εξαφανιστήκαμε από την πρώτη θέση. Ναι, ναι. Εγώ, Κωστή, θα πω κάτι. Εχθές είδα το μάτς, αλλά... Αυτοί τα παιδιά δεν τις χάσαν την παλιά που ξέρουν. Εγώ δεν τα ρίχνω όλες στους τροποπότες. Ναι. Αλλά αυτό θα το πω όμως. Εκεί τη φάση με τον Λεκατουρί τη θυμάσαι εγώ στη... Πώς δεν τη θυμάσαι. Τη φάση με τον Λεκατουρί εκεί που γύρισαν την μπάλα ναι, ναι. Και την έστειλε out αυτό σε ναι, λίγα. Ναι. Αυτό γινόταν πέρυσι συνέχεια. Αυτός ο αυτοματισμός. Πού είναι αυτοί οι αυτοματισμοί φέτος. Δεν υπάρχει. Αυτός ο αυτοματισμός... Δεν έχω δει τίποτα. Δεν έχω δει τίποτα. Τι να πω, ότι έχω δει αυτοματισμούς. Δεν έχω δει. Ακόμα και τώρα οι παίκτες μου φαίνεται ότι πασχίζουν με γιόμες, με προσωπικές ενέργειες. Δεν βλέπω ένα σύστημα. Δεν βλέπω μια οργάνωση. Ναι, αυτό ναι. Μπορεί να κάνω λάθος, ρε παιδιά. Δεν είμαι προπονητής. Τι βλέπω εγώ, ρε παιδί μου, που παρακολουθώ. Είμαι 49 και βλέπω μπάλα από τα 5 μου. Μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, μπορώ να δω ένα σύστημα, κάτι. Δεν έχω. Νιώθω ότι δεν έχουμε. Πέρα από νεύρο που δεν έχουμε. Πέρα από πάθος. Βλέπω δεν μην υπάρχει ένα σύστημα αυτό. Έτσι, τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τα Κωστή έχει χάσει και τα αποδυτήρια. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, έτσι. Από εκεί ξεκινάς. Τη φάση με τον Όφη, με τον Πίσεσμα και τον Λιμνιό που του γύρισε την πλάτη. Αυτά λέει πολλά αυτό το πράγμα. Λέει πολλά αυτό το πράγμα, έτσι. Που έγινε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη φάση. Πώς τη θυμάμαι. Πώς τη θυμάμαι. Δηλαδή έχει χάσει τα αποδυτήρια. Τα έχει χάσει. 100%. Τίποτα. Ενώ πες ο Λουτσέσκου τους ψευτο, ξέρεις. Τι, όχι ψευτο, πήρε φίλε, μανούλα σε αυτά. Ναι, αυτό τίποτα. Έγινε αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, φιλιά στα Χανιά. Να πάτε υπέροχο, ευλογημένο μέρος. Ευλογημένο, φιλιά. Πανέμορφα τα Χανιά. Δεν έχω πάει ρε παιδιά και θέλω. Ναι, έπεσε εδώ, πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Όχι. Ξαδερφέ. Έλα. Δεν είναι δυνατόν. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Χτυπάω το τηλέφωνο και έπιασα κατευθεία γραμμή. Και πρόσεξε. Είναι άλλοι τρεις που αναβοσβήνουν. Χτυπήσατε και οι τρεις με τέσσερις μαζί. Έλα. Ωραία φίλε της Κλοποδιά. Για πες. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν ξαδερφέ. Ναι. Όλοι φταίμε. Όλοι το ξαδερφέ θύμισε μου λίγο από πού προκύπτει γιατί δεν θυμάμαι. Έλα ρε Βέρεια. Βέρεια Χρήστος. Βέρεια Χρήστος. Ναι, τέλος με, δεν έχω ξαδέρφια στη Βέρεια, αλλά παρόλα αυτά. Με το ξαναλες και το λες και το λες. Αφού είμαστε ξαδέρφια, δεν έχεις καταλάβει. Εντάξει, δεν έχω καταλάβει, αλλά δεν βαριέσαι. Πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, αλλά ξάδερφε. Από το σόι της μαμάς ή του μπαμπά. Γιατί... Μου φαίνεται και από τους δύο είμαστε. Και από τους δύο. Έλα, πάμε ξάδερφε. Πάμε ξάδερφε. Σ' ακούω. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι φταίμε όλοι. Ναι. Πρώτα απ' όλα φταίει η διοίκηση, δεν γίνεται αείτος ταμπλούχος να γίνονται όλα αυτά με τον Λουτσέσκου, με τους παίκτες, με λεφτά, να μην μπορέσεις να πάρεις μετά από το πρωτάθλημα και το κύπελο, να μην πάρεις 2-3-4 παίκτες Champions League, δεν γίνεται αυτό, παγκοσμίως δεν γίνεται, ναι. Θέλεις να ανεβείς ένα επίπεδο παραπάνω και πρέπει να το κάνεις.
να με συγχωρέσουν οι Αυγούστιδες και οι Εσίτιδες, δεν ξέρω τι, αλλά δεν είναι για Champions League αυτή. Ναι, έτσι έδειξαν. Θέλαμε, έτσι απέδειξαν. Εμείς, ναι. Έτσι. Εμείς θέλαμε παίκτες που έχουν παίξει τουλάχιστον 3-4 σεζόν σε Champions League. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ήρθε ο Φερέρα. Αλλάζει όλο το σύστημα του Λουτσέσκου που πήρε πρωτάθλημα. Ναι. Την πετυχημένη συνταγή. Ναι. Μπράβο. Δεύτερον, έχω παρατηρήσει, ξάδερφε, ότι όλη τη χρονιά δεν ανακοινώθηκε κανενός στα γενέθλια. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι ο Λουτσέσκου τους είχε οικογένεια. Όχι, σε αυτό για τα γενέθλια, στο διαδίκτυο κάθε φορά που έχει κάποιο γενέθλια γίνεται ανάρτηση. Αλλά καταλαβαίνω το πνεύμα σου, ναι. Μπορούσε να πεις άλλο. Πες μου έναν παίκτη που πανηγύρισε και πήγε στον προπονητή να δείξει τον προπονητή. Κανένας. Να τον αγκαλιάσει ή να γίνουν ένα κουβάρι στον πάγκο. Ούτε ένας. Κανένας. Όχι και τώρα, είμαστε... όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά, ναι. Και επειδή είμαστε σε εισαγωγικά ένα χωριουδάκι, όλοι μας έχουμε κάποιον παίκτη ή κάποιον γνωστό του παίκτη και μας λένε κάποια πράγματα. Ναι. Τέλος πάντων, υπομονή θα κάνουμε πάλι. Γιατί δεν γίνεται, έχουμε και μία Αθήνα που κάτω που μας κυνηγάει από τότε που έχουμε τα λεφτά εδώ πέρα και θέλουμε να κάνουμε ομάδα. Έχουν αυτή τη δύναμη και μας βάζουν τις τρικλοποδιές με όπως θέλουν αυτοί να το κάνουν. Τι να κάνουμε? Θα πρέπει να κάνουμε το γήπεδο και πρέπει να κάνουν η διοίκηση καλύτερες κινήσεις. Αυτό όμως που γίνεται με τους παίκτες, εμείς τι φταίμε, ρε φίλε? Εγώ και εσύ και άλλο ένας εκατομμύριο λαός, τι φταίει? Μπορεί να μας πει ο κύριος Πέλκας ή ο κύριος Βιερίνια που είναι αρχηγοί εκεί μέσα. Εμείς τι φταίμε? Αυτοί πρέπει να νικάνε. Και όπως είπες εσύ στην αρχή, να πάνε στον Ιβάν και να του πούνε εμείς είμαστε αυτοί. Δεν γουστάρουμε τον προπονητή, δεν γουστάρουμε την καθαρίστρια. Διώξτε. Να έχουν κάνει πρώτα το καθήκον τους, βέβαια. Να έχουν, να έχουν δείξει πάθος μέσα και να του πούνε, ξέρεις κάτι, πασχίζουμε εμείς με τις δυνάμεις μας, αλλά υπάρχει μηδενική επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, δεν ταιριάζουν τα χνότα μας κτλ. Σαν όπως συζητάνε μέσα σε μια οικογένεια, γιατί αυτός ήρθε φέτος. Τα παιδιά αυτά είναι χρόνια εδώ, κάποιοι από αυτούς. Γεράσανε στον ΠΑΟΚ, έτσι. Λοιπόν, οπότε τους ακούς διαφορετικά. Χωρίς να σημαίνει ότι οι παίχτες ξυλώνουν, φέρνουν ή διώχνουν προπονητές. Αλλά έλα εδώ, μπαμπά μας, γιατί σαν πατέρας τους έχει συμπεριφερθεί. Έλα εδώ, πατέρ φαμίλια, έλα εδώ, πρόεδρε. Ξέρεις κάτι, εμείς βλέπεις, πασχίζουμε, αλλά δεν με αυτόν δεν βλέπουμε να υπάρχει δεν συνέχεια. Δεν κολλάει η χημεία, δεν κολλάει η χημεία, ρε κοστά. Έτσι. Μα, λοιπόν, και εκεί μπορεί να τους πει, όχι, αυτός είναι στη δουλειά σας, παράδειγμα. Ή παιδιά, κάντε ό,τι μπορείτε. Έτσι. Να πάρουμε έστω αυτό, τη δεύτερη θέση, γιατί είναι σημαντικό. Ό,τι μπορούμε. Έτσι. Και βλέπουμε για την καινούργια χρονιά. Εννοείται. Ναι. Έγινε. Δεν κάνουν ούτε καν αυτό, δεν κάνουν. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Φιλιά στη Βέρεια. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Κωστή, καλημέρα. Καλώς την, ναι. Καλώς την καρίτσα. Άκου εδώ. Καλημέρα πρώτα. Αυτή είναι η Κατάντια. Δεν είναι ομάδα αυτή. Ναι. Όταν βρέχει, δεν χρειάζεται μετά η κάπα, αφού έγινες μούσχημα. πρέπει να ξυπνήσουν. Να βγάλεις τα ρούχα να βάλεις άλλα. Αυτό λες. Κωσίμον, μπράβο, να βάλεις τα ρούχα να βάλεις άλλα ρούχα. Αφού βράχει και έγινε μούσχημα. Άλλαξε τα ρούχα, βάλει άλλα. Αυτή η ομάδα δεν είναι ομάδα. Αυτή δεν ξέρω τι, αυτή δεν είναι η τέξη που ήταν. Ναι. Αυτό είναι κατάπια. Ναι. Αυτή είναι η άσχη ντροπή με την κάπα 18-19 ρε κουστή. Ρε Πασιάκα μου, τι είναι αυτό που κάνουν αυτοί, ρε παιδί? Μα άλλαξε όλο το σύστημα του Λουτσέσκου που είπε και τι βάλε αυτό το πράγμα, αυτός πάει να κάνει συμφάδο μυρίζει, δεν γίνεται συμφάδο μυρίζει. Το συμφάδο ο λαγός γίνεται με τα κρεμμύδια. Έτσι είναι. Την καλημέρα μου να είσαι, συναχωρεί όλο τον κόσμο να πούμε. Έγινε χασάπι. Κατάλαβες. Μου, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Να ξυπνήσει ο πρόεδρος που είναι τώρα νωρίς γρήγορα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια σου, Χασάπη μου. Γεια σου, Χασάπη μου. Την καλημέρα, την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φιλιά. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Πάμε. Εδώ είμαστε. Καθυστερήσαμε σήμερα με το διάλειμμα. Πάμε κατευθείαν στις γραμμές, να μην περιμένετε. Ναι.
Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Καλώς τον. Λουκά εσύ. Λουκά. Έλα Λουκά. Ναι, εγώ, έλα. Εγώ. Σε ακούω. Λοιπόν, σε ακούμε. Σε ακούμε μάλλον. Ε? Ναι. Σε ακούμε. Ναι. Λοιπόν, σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν υπάρχει κάτι άρρωστο στο σώμα ενός ανθρώπου, ή το κάνεις εγχείρηση και το βγάζεις, ή... Λουκά, μήπως έχεις hands-free, γιατί σε ακούμε μπουκωμένα. Βγάλ το άμα έχεις καλώδιο. Δεν ακούγομαι καλά. Α, μισό λεπτό. Ναι. Λίγο, δες λίγο. Μ' ακούς? Τώρα λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα, ναι. Έλα. Α, λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ για να πάρει πάνω του θέλει να γίνει ένα σοκ, ένα ηλεκτροσοκ στην ομάδα. Ναι. Ηλεκτροσοκ, επειδή αυτός που χρειάζεται ηλεκτροσοκ είναι ο προπονητής, και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχει το γνώθηση αυτός ο άνθρωπος, αυτόν ο άνθρωπος. Το γνώθηση αυτόν, ναι, ναι. Δεν έχει το γνώθηση, αυτόν δεν έχει. Δηλαδή ναι. Όταν ακούω τις δηλώσεις του καταλαβαίνω ότι ναι, ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τι έγινε σε όλο το παιχνίδι. Ναι, ναι. Δηλαδή ότι ξεκινάει λάθος όλα τα παιχνίδια, με λάθος σε δεκάδα, ναι. Με κάτι άτομα που δεν πρέπει να είναι στη βασική δεκάδα, σημαίνει ότι δεν κατάλαβε ότι αυτό είναι το λάθος του και κάθε πρώτο ημίχρονο πάω και έχει πρόβλημα. Ναι. Και προσπαθεί να διορθώσει ή να προλάβει κάτι ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, για μένα, αν ήμουν Σαββίδης, θα τον έδινε άδεια 2 μηνών και μετά φυσικά θα ακολουθούσε η απόλυση. Από τώρα πρέπει να γίνει σοκ. Γιατί αυτός θα χάσει και τους 7 βαθμούς που θα πάρει ο ΠΑΟΚ πίσω από την ναι. Από το ΚΑΣ. Θα τους χάσει, Κωστή μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει κάτι να γίνει αμέσα. Ναι. Λοιπόν, ο ένας ο λόγος που πήρε είναι αυτός. Ναι. Είναι πολύ θυμωμένος, γιατί επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη και δεν λέει να καταλάβει τι γίνεται, σε ποια ομάδα ήρθε και τι αντιπροσωπεύει αυτή η ομάδα. Δεν κατάλαβε. Λοιπόν, ναι. Το δεύτερο είναι, πρέπει όλοι μας να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Ο Άρης έχει πέσει 3 φορές από λάθη διοικητικά και δεν συμμαζεύεται. Εγώ θα πω τους φίλους τους Αριανούς, που είναι πατριώτες μας, λοιπόν, ότι όσοι ανεβήκαν στο άρμα του Ολυμπιακού, διαλυθήκανε. Τι κάνανε, δεν άκουσα το ρήμα. Όσοι ανεβήκαν ναι. Στο άρμα του Ολυμπιακού, ναι. Μετά ήρθε η καταστροφή τους. Διαλύθηκαν. Α, διαλυθήκανε, είπες. Ναι, διαλυθήκανε. Ναι, ναι. Ναι. Δεν υπάρχουν σαν ομάδες. Λοιπόν, όσο είναι νωρίς, πρέπει να βρουν έναν τρόπο ή να διώξουν αυτόν τον πρόεδρο που έχουν, γιατί δεν αντιπροσωπεύει τον Άρη αυτός. Αυτός αντιπροσωπεύει άλλα συμφέροντα, είτε δικά του, είτε του Μαρινάκη. Και ναι. η Μαρούπα, πού είναι, Κωστή? Διακοπές, αλήθεια, πού είναι? Βιάζεται. Δεν βλέπει τι γίνεται. Πήγε ήδη ένα γηπεδάκι απ' έξω, ενώ ήταν κλειστά το ξενοδοχείο και τα πάντα, και έβγαλε τα συμπεράσματα χωρίς να βλέπει. Και εδώ είναι ο Παλμοπανίδης. Τα γλυκά ξέχασες. Μην ξεχνάς τα γλυκά. Ναι, ναι. Σε παρακαλώ. Να τα λέμε όλα. Γίνονται απίστευτα πράγματα και απουσιάζουν όλοι. Και ο Αβγενάκης και η Μαρούπα και ο Αρκούδης. Όλη αυτή η επιτροπή υπέροχη. Όλοι αυτοί μαζί. Δεν ιδρώνει τα αυτοί τους. Αν είναι δυνατόν, ρε Κωστή, σε ποια χώρα ζούμε? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είμαι πολύ θυμωμένος με αυτά που συμβαίνουν. Πάρα ναι. Πολύ θυμωμένος. Πίστεψέ με, και πολλοί Αριανοί το ίδιο. Αλλά έχω πει και άλλη φορά, αυτά δεν είναι τα του οίκου μας. Εμείς κοιτάμε τα δικά μας και αναφερόμαστε σε αυτό σε ό,τι αφορά την επιτροπή, τη σχέση μεταξύ ομάδων και έτσι. Γιατί φέτος μας τρελάνανε αυτό. Ναι, το τι θα, κάνει, ναι, το τι θα κάνουν οι Αριανοί με τον Καρυπίδη, με τις σχέσεις που έχουν με άλλες ομάδες κτλ. Είναι ένα δικό τους θέμα. Εμείς αναφερόμαστε σε αυτό που αφορά σε εμάς. Αφορούσε τη δική ναι. Μας περίπτωση. Έτσι, περιμένουμε τις επιτροπές. Ναι. Την Μαρούπα, τον Αρκούδη, τον Φαραντούρη και τους υπόλοιπους. Να δούμε τι θα πούν. Σε ευχαριστώ, Λουκά. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Παιδιά, μην καλείτε άλλο. Αυτές οι 2 γραμμές που είναι μέσα, να φύγω στην ώρα μου, να μην φάω χρόνο από το Σταύρο και από το Μπαμπή. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Είμαι ο Κώστας από την Πολύχνη. Γεια σου, ρε Κώστα. Τι γίνεται?
Καλά, δόξα τω Θεώ, σας ακούω. Yeah. Είμαι ΠΑΟΚ και θέλω να αλλάξω ομάδα. Να γίνω πάλι ΠΑΟΚ. Με σε περίμενα στη γωνία, να ξέρεις. Πρόσεξε καλά. Έτσι στην πρώτη στη στραβή ή στα κάτω να... φεύγουμε, δεν πάει έτσι, ναι. θα σου πω δύο λόγια, αδερφέ. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εμένα με πήρε ο πατέρας μου, ήμουν στο δημοτικό όταν πήγα στην Τούμπα για πρώτη φορά. Πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε, πότε είσαι γεννηθής? Εγώ είμαι 3-3 του 63. 63, μάλιστα. 3-3 του, λοιπόν. Ναι. Ήμουν στο δημοτικό όταν πήγαμε με τη Βέγγια και με τη Λιόν. Ναι. Και πολλά άλλα αργότερα, ας πούμε, μάτια τα οποία ήταν για μένα ορόσημα. Ηρωισμοί, ναι. Οπότε ό,τι και να γίνει, ναι. Δεν είπα να βροντάει, δεν είπα να φυσάει, αδερφέ, δεν είπα να σηκώσει κύματα, ό,τι θέλει. άμα αλλάξω ομάδα πάλι πάω θα είμαι. Μ' αρέσει. Έτσι είναι, παιδιά, αυτό που αγαπάμε, Πολυχνιώτη, όταν αγαπάς κάποιον, δεν τον αγαπάς μόνο στα γλέντια. Έτσι μπήκα σήμερα, δεν ξέρω αν άκουγες από την αρχή. Τον αγαπάς και όταν είναι πεσμένος, ίσα-ίσα τότε τον αγαπάς περισσότερο, ανησυχείς, κριτικάρεις, δεν αδιαφορείς και πας από δίπλα να του, να του σταθείς για να ξανασταθείς στα πόδια του. Έτσι, έτσι δεν είναι. Δύο λόγια για να πάρεις και τον επόμενο, αδερφέ. Ναι. Εγώ στα πέτρινα χρόνια τα δικά μας, ας πούμε, και βέβαια έκλαψα και στεναχωρέθηκα, αλλά πάντα θυμόμουν αυτές τις επαιτίους, ας πούμε, για μένα. Αυτά τα παιδικά τα χρόνια και που κουράζαμε μέσα, ας πούμε, σε πολλά μάτια, ας πούμε, και το Μακεδονία, Αξαγωστιά, αδερφέ, περάζει. Μιλάμε τώρα, είναι 57 χρονών, έτσι. Ναι. Αλλά τόσα χρόνια... να ζήσεις. Σου εύχομαι. Ο Θεός να είναι μαζί. Να σε καλά. Με τον κόσμο, συγχαρητία για την εκπομπή σου. Σε ακούω, ευχαρίστω. Είσαι αμερόληπτος άνθρωπος. Προσπαθώ. Προσπαθώ. Να σε καλά, Πολυχνιώτη. Να σε καλά. Σας ευχαριστώ. Προσπαθούμε, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Άλλες φορές, ναι, πάμε. Ναι, καλημέρα. Παρακαλώ. Εσύ κλείνεις. Θα μας μιλήσεις. Πάμε εδώ. Ναι. Ναι, έλα Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον. Εσύ κλείνεις σήμερα. Τελευταίος. Ναι, είμαι ένας πολύ παλιός παοξής. Πόσο χρονών είστε, αν επιτρέπετε? 88. 88! Άνθρωπε μου, λοιπόν, συντριβανίσιος. Αλλά πόσο να ζήσετε. Αυτά που έζησα εγώ με τον ΠΑΟΚ, τότε Κούδα, Παρίδη, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αυτά. Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει. Ναι. Λέει ο Μαργαρίτης ένα τραγούδι στου Παράδεισου την πόρτα. Εφυτρώσανε δύο χόρτα. Δύο χόρτα, ναι. Λοιπόν, στο ΠΑΟΚ το μπαλκόνι βάλανε ένα αφιόνι. Ξέρεις τι το αφιόνι? Για πείτε μου. Το αφιόλι είναι ένα φυτό. Λουλούδι με αγκάθια τι? Ναι, λοιπόν άμα το χαϊδέψεις ή το πιείς, αφιόλισε, γύρισες, δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι φεύγοντας οι παίκτες να μπουν στα ποδητήρια ή ξέρω εγώ στην προπόνηση, το χαϊδεύουνε. Και γι' αυτό είναι όλοι αφιόλισμένοι, αγαπητέ μου. Και ξεχάσανε. Μάλιστα, μάλιστα. Ακούς, σας ακούω, σας ακούω βεβαίως. Αυτά που έχω τραβήξει εγώ για τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά δεν τα έχει πάρει σε άνθρωπος. Αυτοί που λένε τώρα σε τριβανίζει, ξέρω εγώ, αυτά που τα ακούω βέβαια. Λοιπόν, ναι. Γιατί σεβόμαστε και τους άλλους, σεβόμαστε και τους άλλους που είναι μιας ηλικίας. Λοιπόν, εκείνους που συμπαθώ, που ακούω, γιατί τους ακούω κάθε μέρα, αν και δεν επεμβαίνω, ναι, είναι αυτός ο Στέλιος από τις Σέρες, ναι, και ένας φιλάρετος. Φιλάρετος, αυτοί οι άνθρωποι, ναι, ναι, είναι για μένα οι πιο, ναι, συμπαθείς και οι πιο ωραίοι που, ναι, λέει τα αποτελέσματα, ναι, της ομάδας μας. Λοιπόν, το όνομά σας, πώς είναι το όνομά σας? Ναι, λοιπόν, Δαμιανός Κωστόπουλος λέγουμε. Πώς το μικρό? Δαμιανός. Δαμιανός, κύριε Δαμιανέ, θέλω να, ναι, παίρνετε πιο συχνά. Γιατί άνθρωποι. Δεν μπορεί να σε πιάσω, που... φίλικα. Σου λέω το πρωί, κάθομαι εδώ πέρα, σε ακούω, ακούω αυτά τα πράγματα όλα. Θέλω τους συντριβανίσους, τι θέλω την άποψή σας. Σας σεβόμαστε αλλιώς, έτσι. Λοιπόν, ναι. Εγώ όταν γύρισε ο Γιώργος ο Κούδας από την Αθήνα, ναι, έμενε και στην παραλία πέρα από τον κύριο και Μεθοδίου. Ναι. Δεν το ξέρει. Κάτω ήταν ένας ηλεκτρολόγος Γιάννης Μπαξεβάνης. Ναι. Και εκεί μαζευόταν, θα τα βοηθούν κάποια, θα πω από κοντά αυτά. Θα χαρώ λοιπόν, πολύ, θα χαρώ πολύ, κύριε Δαμιανέ. Μαζευόταν, ναι, όλοι οι ποδοσφαιρετώτες που είχε έρθει ο Γιωργάκης από την Αθήνα, είχε φέρει και μάλιστα ένα σιμ και ένα παλιό αυτοκίνητο το παιδί με την Μπονέ και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, μαζευόμασταν εκεί κάτω στον ηλεκτρολόγο και λέγαμε τα αυτά. Και αγκαλιαζόμασταν όλοι και κάναμε τα, λέγαμε πότε θα κερδίσουμε. Λοιπόν, και πάω μια μέρα στο Πανόραμα. Ήταν τότε Σωσάνο προπονητής. Ναι.
Μ' ακούς? Ακούω βεβαίως, λοιπόν, σας ακούμε. Η ομάδα, ναι. Η ομάδα είχε κάνει μια κοιλιά τότε και παίζαμε εδώ από τον Ολυμπιακό. Λέει, κύριε προπονητέ, τι να σου κάνουμε, γιορτές, τα γενέθλιά σου. Λέει, έχω τα γενέθλιά, δεν θέλω, λέει. Θέλω να κατεβείτε και να κερδίσετε τον Ολυμπιακό σήμερα. Και κατεβαίνουν και κερδίσαμε ένα 0. Λοιπόν, ο Σάνων, ο λόγια, μεγάλος, λες Σάνων. Αυτά που yeah. λένε είναι λόγια της Καλημάς, αγόρι μου. Σε ξέρω πολύ καλά, ξέρω και που έμενες και τα λοιπά. Λοιπόν, να είστε θα καλά. Θα για μένα σε συναντήσω. Θα χαρώ πολύ. Θα χαρώ. Θα χαρώ πολύ, κύριε Δαμιανέ. Λοιπόν, να είστε δεν καλά. Δεν μόνο προπονητής. Όχι δεν βέβαια. Μόνο προπονητής, όχι, όχι βέβαια. Εννοείται. Δεν τα έχουμε πει. Μόνο αυτός. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ήρθε χθες ο Παναθηναϊκός με τα πιτσιρίκια και μας έκανε αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Να έχετε ζωή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμιανέ. Φεύγω. Κλείνω με 88χρονο συντριβανίσιο. 2 χρόνια πριν τα 90. Πολύ τιμή και καμάρι έχω όταν με παίρνουν τέτοιοι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε στις 2. Δεν φεύγει κανένας. Έρχεται το ψυχιατρίο. Σταύρος και Μπάμπης να πούν υπέροχα πράγματα και σήμερα. Θα τα πούμε. Ζούμου σου λέμε. Γεια σας.